πράσινης γιορτής, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την FS Pilsen στο τρίτο και τελευταίο μεταξύ του παιχνίδι με έπαθλο μια την πρόκριση, ένα εισιτήριο, το τελευταίο εισιτήριο στο Final Four της Ευρωλίγκας, όπου την Παρασκευή 6 Μαΐου στην Μόσχα περιμένει τον νικητή του απόψινού αγώνα η FS Pilsen. Δεν υπάρχει πλέον επιστροφή, δεν υπάρχει αύριο. Όποιος νικήσει σήμερα θα πάει να βγάλει βίζες για την Ρωσία, όποιος χάσει θα μείνει σπίτι του. Δηλαδή θα είναι ή στο 7ο Final Four της ιστορίας του Παναθηναϊκού ή ομιγέννητο στο δεύτερο η FS Pilsen. Μαζί μου και ο Δημήτρης Καρίδας, γενικά εδώ έχει μαζευτεί όλο το μπασκετικό team, και όχι μόνο μπασκετικό, το Supersport, αλλά περισσότερα με σχόλια, με ρεπορτάζ, με όλα, σε λίγο μετά από ένα τελευταίο διαφημιστικό. Δικοί μας άνθρωποι που έσπευσαν να δουν από κοντά το παιχνίδι. Σας θυμίζουμε απλά ότι η Ευρωλίγκα κατοικοεδρεύει εδώ μέχρι το 2007. Τουλάχιστον. Το Final Four που θα μεταδώσουμε από τη Μόσχα θα είναι το πρώτο από τα τρία συνεχόμενα. Λοιπόν, διαιτητές απόψε είναι ο Ρέμς ο Σλοβαίνος, ο Σούντεκ ο Σλοβάκος και ο Γιούγκεμπραντ ο Φιλανδός. Πρώτης γραμμής συνηρίχτρες και οι τρεις. Αυτός είναι ο Ρέμς ή στο Κρέμς. Ναι. Που διατηρεί και την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Σλοβένικης Ομοσπονδίας Μπάσκετ παράλληλα. Αυτό και ένα συμβίβαστο, ε. Αυτός είναι ο Σούντεκ. Με τη μουστάκα, παλαιάς κοπής, παλαιού τύπου. Ο Παναθηναϊκός, αν κερδίσει, πάει στο Final Four για 7η φορά. Η FS Pilsen έχει παίξει στο Final Four μόνο μία φορά, το 2000 στη Θεσσαλονίκη, όταν βρήκε απέναντί της τον Παναθηναϊκό, στον ημιτελικό. Ένα Final Four διασπασμένης Ευρώπης, ήταν το Final Four της... Όχι, αυτό ήταν και η Μπαρσελόνα. Α, ναι, σωστά. Το επόμενο ήταν, ναι. Του Παρισιού. Ναι. Για να ακούσουμε την Τζούλια Κοφίτσα λίγο πριν ξεκινήσουμε. Η συνάδελφος έχει ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο. Καλησπέρα σας και πάλι από τον αγωνιστικό χώρο. Ο πρώτος διευθυντής αναμέτρησης, ο κύριος Ρέμς, φώναξε κοντά του τόσο τον προπονητή του Παναθηναϊκού όσο και τον προπονητή της FS Pilsen. Τους μίλησε, τους έδωσε κάποιες οδηγίες για να πάει πολύ καλά το παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα, δεν υπάρχουν και για τη μία αλλά και για την άλλη ομάδα. Οπότε όλοι οι παίκτες είναι ετοιμοπόλεμοι για το ψηνό παιχνίδι. Μάλιστα. Εκτός από τον Γιλμάζ, ο οποίος ήταν γνωστό ότι δεν θα έπαιζε, αφού έχει χάσει όλη τη σειρά αυτή. Λοιπόν, το μάτς ξεκινάει. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου σε ψυχροπολεμικές εκδηλώσεις και τέτοια, διότι απλούστατα δεν υπάρχουν. Βεβαίως το κοινό, το οποίο έχει σχεδόν κατακλείσει το ΟΑΚΑ, υποδέχτηκε με έντονες αποδοκιμασίες στους Τούρκους, αλλά αυτό θα έλειπε να τους αποδεχθεί όλα. Κατά τα άλλα, το ότι βρέθηκαν ένας ή δύο να πετάξουν δύο πλαστικά μπουκαλάκια την ώρα της παρουσίασης, νομίζω ότι είναι ανάξιο οποιασδήποτε αναφοράς. Το πρώτο καλάθι του αγώνα πάντως το πέτυχαν οι Τούρκοι με τον Αλβανό της παρέας, τον Κούκιο. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον Λάκοβιτς, τον Κουτλουάη, τον Παπα-Νικολάου, τον Μπατίστ και τον Τσαρτσαρί. Δηλαδή είναι και ο Διαμαντίδης στον πάγκο εκτός του Σουπάνοβιτς. Ο Τσαρτσαρίς πήρε την μπάλα χαμηλά και κέρδισε το φάουλ. Από τον Νίκολιτς. Η πεντάδα των Τούρκων είναι η ίδια που ξεκίνησε και στο προηγούμενο μάτς. Σε κάποιους παίκτες, οι οποίοι μάλλον πτωήθηκαν σε ένα βαθμό από την ατμόσφαιρα και δεν πρόσφεραν. Στο πρώτο μάτς πάλι είχε χάσει τον Διαμαντίδη με πολλά φάουλ από το ξεκίνημα. Ας ελπίσουμε ότι σήμερα θα τους έχει όλους καλούς. Ο Παπα-Νικολάου έκανε το πρώτο φάουλ στον Μερκάντ. Πάντως, Νίκο, να σου πω την αλήθεια, και δεν είμαι, ξέρεις, ούτε υπέρ της ψυχροπολεμικής ατμόσφαιρας, το κινδυνολογώ. Βλέπεις πού μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Έχει ανοίξει φοβερή βεντέτα μεταξύ των παικτών. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Φάνηκε και σε αυτό εδώ που βλέπουμε. Δηλαδή, ότι ο Παπα-Νικολάου μετά το φάουλ που έκανε, έσπρωξε και λίγο τον Μερκάντ. Σαν να θέλει να του πει, εδώ είναι Αθήνα. Υπάρχει και ιστορία με την μπάλα του Καλαϊτζή που πήρε την μπάλα του αγώνα και είπε να έρθει ο Σόλομον. Αυτοί έχουν και πιο παλιές διαφορές από τα Άρης Παναθηναϊκός να τη ζητήσει. Δεύτερο καλάθι από τον Κούγκιο. 4-1 η FS Pilsen. Με το ξεκίνημα κιόλας η μπάλα πάει στο low post. Πολύ χαμηλά και δείχνει ότι η FS πάει καταρχήν να κλείσει πίσω την άμυνα του Παναθηναϊκού για να δουλέψουν μετά ιστορία. Αυτό λογικά είναι το πλάνο του Μουχτάρη. Λάκοβιτς έχει 7 δευτερόλεπτα. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ, αλλά η μπάλα κατέληξε στον Σόλομον και από εκεί βγαίνει ευνηδιασμός. Το κάρφωμα από τον Νίκολιτς, 1-6. Ντόμαρκαν τέκλεισε τον Λάκοβιτς, ουσιαστικά του έκλεψε την μπάλα. Λάκοβιτς σε ρόλο καθαρού point guard στο ξεκίνημα του αγώνα. Παναθηναϊκός που ακόμα δεν έχει σουτάρει, δεν έχει κάνει σουτ. Λάκοβιτς παραλίγο να χάσει ξανά την μπάλα. 12 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό.
αυτό φωνάζει, duel. Ίσως να διαβάσετε τα χείλη του ο Μπράντοβιτς στους παίκτες του. Λάκοβιτς. Ο σλάλομ. Βάλα δεν έπεσε ποτέ στο καλάδι αφού πατήσει την κάρφωση πάνω στο σίδερο. Η ΕΦΕΣ που δεν έχει αλλάξει και τη λογική που αντιμετωπίζει την περιφέρεια του Παναθηναϊκού, με το που παίρνει την μπάλα ο Λάκοβιτς, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες στην ουσία σχηματίζουν μια ζώνη με κορυφή το Σόλομον, τον παίκτη που τον μαρκάρει. Φάουλ κέρδισε ο Κούκιο από τον Τσαρσαρί. Όχι. Από τον Κουντουλάι. Τι έχει να μας πει Τζούλια για να την ακούσουμε. Ζέλικο Μπράντοβιτς που έφτασε μέχρι τη γραμματεία για να ζητήσει από τους παίκτες του πιεστική άμυνα. Μπάλα πάλι στον Κούκιο απέναντι στον Μπατίστ. Πρώτο άστοχο σουτ από τον Αλβανό. Πρώτο άστοχο σουτ για την ΕΦΕΣ Πίλσεν. Είχε 3 στα 3. Ο Παναθηναϊκός 0 στα 2. Αυτά που επιχείρησαν ο ένας μετά τον άλλο στην προηγούμενη φάση ο Λάκοβιτς και ο Μπατίστ. 1-6. Ο Μπατίστ ζήτησε την μπάλα χαμηλά, την πήρε απέναντι στον Κούκιο. Καραδοκεί ο Σόλομον για να δώσει βοήθεια εκεί. Ο Μπατίστ σχεδόν στο τέλος του χρόνου της επίθεσης. Καταρχήν ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει επιθετικό πρόβλημα. Σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά δεν δείχνει να μπορεί να σπάσει την άμυνα της ΕΦΕΣ. Αυτό είναι το πρώτο βασικό συμπέρασμα. Κούκιο. Λοιπόν, του Μπατίστ. 4 προσπάθειες της ΕΦΕΣ απέναντι σε οργανωμένη άμυνα και τις 4 τις έδωσαν στον Κούκιο. Έβαλε και ένα καλάθι ο Νίκολης, αλλά αυτό ήταν στον ευνηδιασμό. Έχω την εντύπωση ότι ο Μπράντοβιτς θα χρειαστεί time out γρήγορα. Αυτός είναι ο Αμπί. Ντόμερκαντ. Ο Παναγιώτης κολλάει πάνω του. Ντόμερκαντ έχει 4 δευτερόλεπτα, αναγκάζεται να σουτάρει. Oh, 1-9. Ο Μπράντοβιτς φωνάζει τον Διαμαντίδη. Κάνει την πρώτη αλλαγή μετά από 4 λεπτά σκάρτα. Παπα-Νικολάου. Πάλι χαμηλά στον Μπατίστ. Φάουλ του Κούκιο. 2 ομαδικά για κάθε ομάδα. Τα πλάνα του... Μπήκε ο Διαμαντίδης αντί του Παπα-Νικολάου. Πολλά χειροκροτήματα. Ο Κουτλουάι παίρνει φάουλ. Αλλά λίγα βάλει και το καλάθι. Δικαίωμα ούτως ή άλλως για βολές. 4 λεπτά και ο Παναθηναϊκός αναζητά ακόμη το πρώτο του εύστοχο σουτ. Στις θέσεις τους. Είσαι οποιαδήποτε θέση. 2-9 από τον πρώην παίκτη της ΕΦΕΣ Πίλσεν. Είχε παίξει στην ΕΦΕΣ Πίλσεν ο Κουτλουάι όταν αντιμετωπίζει. Το λένε Κούρτογλου. Ο οποίος εμφανίστηκε με σταυρό και δήλωσε Χριστιανός Ορθόδοξος. Φοράγε σταυρό όταν έφτασε στο αεροδρόμιο. Και όπως είπε ο ίδιος κατά δήλωσή του, η σωστή προφορά του ονόματος του είναι Κούτσο. Κούτσο. Ναι. Να το λέμε σωστά λοιπόν. Ναι, να το λέμε σωστά γιατί ο ίδιος το είπε. Φάουλ του Λάκοβιτς, πρώτο για τον Σλοβαίνο του Παναθηναϊκού, από 3 ομαδικά εκατέρωθεν. Ο Μπράντοβιτς χτυπιέται στον πάγκο, φωνάζει στον Κουτλουάι. Ο Σόλομον, πολύ καλός και στα δύο παιχνίδια που προηγήθηκαν. Και μόνος του είχε ξαναβάλει την ΕΦΕΣ Πίλσεν στο παιχνίδι στο τέλος του πρώτου αγώνα εδώ. Νίκολης αστόχησε, αλλά χρεώνεται με φάουλ ο Μπατίστ στη μάχη για το rebound. Διαμαντίδης πέταξε την μπάλα πλάγια, αλλά ούτως ή άλλως είχε ανανεωθεί ο χρόνος της επίθεσης της ΕΦΕΣ Πίλσεν. 21 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Τούρκους. Πέντε δευτερόλεπτα, όχι. Δείξε 5 δευτερόλεπτα, δεν πήγε η μπάλα έγκαιρα δηλαδή στον αγωνιστικό χώρο. Σόλομον. Για 3. Ο Μπατίστ εύκολο rebound αυτή τη φορά. 3-9. Μήπως 6-9. Ναι. Από τον λίγο πολύ τρελούτσικο Λάκοβιτς, ο οποίος βεβαίως είναι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού σε αυτά τα παιχνίδια. 20 και 26 έβαλε στα δύο πρώτα. 26 και 20. Τα θέλει αυτό το σούτ ο Παναθηναϊκός, κακά τα ψέματα, για να μπορέσει να ανοίξει λίγο την άμυνα των Τούρκων και να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του. Ο Ντόμερκαντ βασανίζεται για να ξεφύγει από τον Διαμαντίδη. Όταν πια ξέφυγε βρήκε κι άλλον παίκτη μπροστά του. Καλή άμυνα του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει δυνατότητα ακόμα και να ισοφαρίσει στα γρήγορα εκείνο το σύνολο 8 της ΕΦΕΣ Πίλσεν με ένα τρίποδο. Τελικά έβαλε τίποτα. Με τον Λάκοβιτς. Ο Λάκοβιτς έχει το παιχνίδι μέσα έξω, μπορεί να κάνει διείσδυση, μπορεί να σταματήσει και να σουτάρει.
Αυτό ταλαιπωρεί την άμυνα της Έλλας Πίλσεν. Σε δύο συνεχόμενες φάσεις έδειξε το ρεπερτόριό του. Ο Παναθηναϊκός που τρέχει σε λιγότερο από 2 λεπτά, ένα σερί 7-0. Ο Αλβέρτης Αγνήσιος, αρχηγός, όρθιος, συνεχώς παροτρύνει, δίνει οδηγίες. Και για να καθυστερήσει την επίθεση των Τούρκων και για να τους πιέσει όσο πιο πολύ μπορεί. Το κακό είναι ότι δεν έχει φάουλ για εξόδεμα ο Παναθηναϊκός. Αν κάνει φάουλ, δίνει δικαίωμα για βολές στην ΕΦΕΣ. Ντόβερκαν, βήματα. Πανηγυρίζει ο Μπατίστ και δικαίως αφού ήταν η δική του επιμονή στην άμυνα, ενώ όπως λέμε το Ομπράντοβιτς μπήκε και μάζεψε την μπάλα. Αν μπορούσε θα έδινε και πάσα ευνηδιασμό. Εντάξει, δεν έδωσαν την πρώτη φορά οι διαιτές τα βήματα που έκανε και τα έδωσαν εκεί που δεν τα έκανε. Ο φανατισμός είναι σε υψηλό δίκτυο αλλά και σε πολιτισμένα πλαίσια με την χώρα. Υπάρχουν βεβαίως φανατικοί πίσω από το τουρκικό πάγκο, αλλά μέχρι τώρα κάθονται φρόνημα. Νίκο μου, σε σχέση με τους φανατικούς του Αυτοίπεξη που ήταν στους 30. Σε σχέση με το κοινό παρακολούθησε τον αγώνα που είχα περιγράψει εγώ. Έφερε Πίλσεν ΑΕΚ. Ήταν τελείως διαφορετικό κοινό. Ήταν φανερό ότι είχαν επιστρατευτεί οι φανατικοί κάθε είδους. Πρώτη αλλαγή για την ΕΦΕΣ. Καθώς πέρασε στο παρκέ ο Πέκερ. Ναι, το 14. Στη θέση του Νίκολιτς. Που έχει δύο φάουλ. Μπατίστ. Πέρασε, έβαλε το καλάθι, ο Παναθηναϊκός προσπερνάει, σβήνοντας έτσι στα γρήγορα το προβάδισμα των Τούρκων, το 9-1. Ο Διαμαντίδης κυνηγάει με σκυλίσια επιμονή τον Ντόμερκαν. Σόλομον, πού να ξεφύγει. Η άμυνα του Παναθηναϊκού έχει σφίξει πάρα πολύ μετά από εκείνο το αρχικό άσχημο τετράλεπτο. Και δεν αφήνει και πάσες μέσα στη ρακέτα, έτσι. Τελείωσε ο χρόνος. Άλλο ένα αμυντικό παράσημο για τον Παναθηναϊκό. Για τρίτη ή τέταρτη συνεχόμενη φάση. Ο Ντόμερκαν και ο Σόλομον όχι μόνο δεν μπόρεσαν να περάσουν την μπάλα στους φίλους, δεν νομίζω ότι κατάφεραν να τους δουν καν στη διάρκεια της φάσης. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κινδυνεύσει μόνο από την περιφέρεια. Δεν μπορεί να χάσει μόνο από την περιφέρεια. Μπατίστ με τον Κούτσο στην πλάτη του. Ο Αλβανός κάνει φάουλ και ο Μπατίστ αποκτά δικαίωμα για βολές. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν πάει πρώτος στη γραμμή, αν και είχε φτάσει αυτός πρώτος στα 4 ομαδικά. Αποσύρεται ο Κούτσο, ο Αλβανός, μετά το 1-9, δηλαδή με Λάκοβιτς, Κουτλουάι και Διαμαντίδη στην περιφέρεια. Μπατίστ και Τσαλτσαρί πιο μέσα. Ο Μπατίστ μπήκε πιο γρήγορα μέσα πριν την μπάλα ακουμπήσει τη Στεφάνη. Υπάρχει φοβερή ευαισθησία στους διαιτητές Ευρωλίγκας σε αυτό το τομέα, έτσι. Στην τήρηση των κανόνων σχετικά με το φάουλ, με τη θέση των παικτών στο φάουλ. Σχολαστικότητα. Κάτι το οποίο ωφέλησε τον Παναθηναϊκό στο πρώτο μάτι, σε εκείνη τη βολή του Σόλομον που ακυρώθηκε. Κοίταξε πώς πιέζει ο Παναθηναϊκός. Μέχρι να φτάσει η μπάλα εκεί, χάθηκαν σχεδόν 10 δευτερόλεπτα. Ο οποίος έχει στήσει ένα Ζον Πρες 2-2-1 με τελευταίο παίκτη τον Μπατίστ. Φρίκατσιν πήγε να πασάρει, έκλεισε ο Διαμαντίδης. Να βγει ο ευνηδιασμός εδώ, η μπάλα στο Κουτουάι, ο οποίος όμως δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει. Παρ' όλα αυτά κερδίζει θερμό χειροκρότημα. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται μερικά τέτοια 3-45 φορά. 3-45 χωρίς πόντο ο ΕΦΕΣ. Φερκατσίν. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού σε δύο συνεχόμενες φάσεις προσέχουν την πάσα του Φερκατσίν. Έχουν καταλάβει ότι ο Κροάτης όταν δεν βλέπει περιθώριο δράση αμέσως ψάχνει καλές πάσες μέσα στη ρακέτα. Και δύο φορές την κέρδισαν την μπάλα. Φρίκατς είναι καλός πασέρ για τον πόη του. Ο Μαχμούτη έχει ζητήσει, όπως μας λέει η Τζούλια Κοφίτσα, time out. Με τη διαφορά στους 5 πια όμως και το Παναθηναϊκό να τρέχει ένα σερί 13-0. Πολύ σωστά. Με 7 πόντους του Λάκοβιτς, 3 του Μπατίστ και 2 του Κουτλουάη. 8 πόντους του Λάκοβιτς. 2 τρίποντα και 1 δίποντα. Σωστά. Ντόμερκαν. Ανταποδίδει το τρίποντο. Την ώρα που ο Μαχμούτη διαμαρτυρόταν επειδή δεν του δόθηκε το time out, αλλά του βγήκε σε καλό τελικά. Η ΕΦΕΣ σκόραρε μετά από σχεδόν 4,5 λεπτά. Μετά το προηγούμενο τρίποντο του Ντόμερκαν δηλαδή. Κουτρουάι, πάρ' το πίσω. 17-12 από τον Νίκο. Νομίζω ότι θα έχει πεισμώσει ο Κουτρουάι μετά από όσα έζησε και άκουσε στην πατρίδα του, στην πόλη του, στο γήπεδό του, για να μην κρυβόμαστε. Με την ΕΦΕΣ και παίξε αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Final Four της Θεσσαλονίκης. Στην Θεσσαλονίκη, δυστυχώς. Έχουμε μπερδέψει τις πόλεις. Τις ομάδες δεν μπερδεύουμε γιατί αυτές τις δύο τις έχουμε συνεχώς μπροστά μας εδώ και ένα δεκαήμερο σχεδόν.
από τότε που η ΕΦΕΣ απέκλεισε την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός την Φορτιτούντο. Δύο εβδομάδες ακριβώς πέρασαν από τότε. Σολομών. Μπάλα χαμηλά στον Πεκέρ, ο οποίος πήρε φάουλ από τον Μπατίστ. Το πρώτο. Πέντε παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν από ένα φάουλ. Η ΕΦΕΣ πήρε τρία χρόνια συνεχόμενα. Κάνει το εισιτήριο για το Final Four στις λεπτομέρειες. Στη μία νίκη, στην ισοβαθμία. Δηλαδή μετά την Θεσσαλονίκη δεν έχει ξαναπατήσει Final Four. Εκείνο ήταν το μοναδικό της. Έχει πάρει παλαιότερα ένα κόρατς. Το 96. Το μοναδικό τρόπαιο της ομάδας. Και το πρώτο του τουρκικού μπάσκετ. Ο Πακέρ δεν είναι καλός στις βολές, αυτό αποδείχθηκε στην πρώτη που έστειλε την μπάλα στο σίδερο. 17-12. Μηδέν στις δύο. Έβγε. Τα χαρτιά του Καρίδα λένε 61%. Σκάρτο. 60 ακόμα κάτι. Αυτό είναι το ποσοστό του Καγιά Πεκέρ από τη γραμμή. Τσατσαρής. Πέρασε και πήγε σε μια πολύ θεαματική ενέργεια. Δεν μπόρεσε να πετύχει το καλάθι, πήρε όμως το φάουλ. Και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να δημιουργεί φθορά στην γραμμή των ψηλών της ΕΦΕΣ Πίλσεν. Οι Τούρκοι ζήτησαν επιθετικό φάουλ, αλλά εδώ γελάνε, διότι ο Περκάτσιν στεκόταν κάτω ακριβώς από το αντίπαλο καλάθι και μέσα στο ημικύκλιο, το οποίο αργότερα η Τζούλια θα μας δώσει το ρεπορτάζ σχετικά με τον τραυματισμό του. Ελπίζω να μην είναι τίποτα ανησυχητικό. Το σχήμα του Παναθηναϊκού με τον Αλβέρτη σαν δεύτερο ψηλό έχει λειτουργήσει γενικά σε αυτά τα δύο παιχνίδια. 19-12. Έτσι γύρισε και το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη. Βήματα. Όχι. Ξεπέρασαν εύκολα την πίεση οι Τούρκοι και έφτασαν σε lay-up. Θα την αίσθηση ότι έκανε βήματα ο Πεκέρ. Τελικά με την assist στον Πέρκατσιν. Το σκορ έγινε 19-14. Ο lay-up του Κροάτη. Παναθηναϊκός θα έχει άλλη μια επίθεση, ό,τι και να γίνει, εκτός από αυτή. Αλβέρτης για 3. 22-14. Αν είναι ζεστός ο αρχηγός, ο Παναθηναϊκός φοβάται πολύ λιγότερα πράγματα. Ειδικά σε ένα τέτοιο μάτς. Δεν ξέρω αν είναι κισμέτο, όπως θα έλεγαν και οι γείτονές μας, αλλά ο Παναθηναϊκός από τον τραυματισμό του Τσαρτσαρή που έβγαινε από το παρκέ, πήρε 5 πόντους στη σειρά από τον Αλβέρτη. Τον έκανε σαν του, ναι. Ξανά το καλάθι που δέχτηκε προηγουμένως. Βέβαια, είναι βήματα. Καλά το είναι, έτσι. Ακόμα 39 δευτερόλεπτα. Και θεωρητικά του δίνουν και πλεονέκτημα. Γιατί είχε αντίπαλο μπροστά του. Το Μερκάν. Για 3. Μέσα για αυτό. Τρίτο τρίποντο από τον Αμερικανό. Ο οποίος κάθε φορά που πατάει η Ελλάδα αφηνιάζει. Και στο μάτς με την Άκη στο Γαλάτσι. Και στους δύο αγώνες με τον Παναθηναϊκό. Έχει 3 στα 3 τρίποντα. 14 δευτερόλεπτα. Όλα για τον Παναθηναϊκό. 10 τώρα, Λάκοβιτς, για 3. Ντόμερκαν στο rebound. 4 δευτερόλεπτα για τους Τούρκους. Ο Σόλομον σούταρα από τη σέντρα. Και έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός προηγείται με 22-17, ενώ έχανε με 9-1. Πριν από αυτό το σούτ του Σόλομον, που ούτως ή άλλως ήταν καταδικασμένο, οι δύο ομάδες είχαν συνεργαστεί για 7 στα 9 τρίποντα. Επίσης από μας είπε ο γιατρός του Παναθηναϊκού και θα συνεχίσει κανονικά το παιχνίδι. Καλό είναι αυτό. Εάν και όποτε τον χρειαστεί ο Παναθηναϊκός να είναι έτοιμο πόλεμος. Πάντως επαναλαμβάνω ότι ο Παναθηναϊκός από αυτό το, έτσι, το παιχνιδάκι της ατυχίας του ουσιαστικά που έχασε τον Τζαρτσαρή πήρε 5 πόντους στη σειρά από τον Αλβέρτη, οπότε δεν είναι μείον. Ήταν συν τελικά. 13 οι Τούρκοι. Αυτό σημαίνει ότι αν πάμε και στη συνέχεια έτσι, πάμε για ένα παιχνίδι που θα μοιάζει πολύ στο πρώτο και όχι στο δεύτερο. Γιατί επαναλαμβάνω ήταν δύο διαφορετικά παιχνίδια, το πρώτο με το δεύτερο. Ο Διαμαντίδης πήρε το φάουλ. Προς τη στιγμή έδειξε ότι θα μπορούσε να βάλει και το καλάθι. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με την ίδια πεντάδα που τελείωσε την πρώτη περίοδο. 23-17. Ο Παναθηναϊκός που αν συνεχίζει να σκοράρει με τον ίδιο ρυθμό της πρώτης περίοδου, αυτό είναι βέβαια αυθαίρετο, έτσι δεν εξάγεται από κάπου, μπορεί να ξεπεράσει τους 85 πόντους, ενώ υπάρχουν βήματα του Αρσλάν. Πρακτικά οι 80 πόντοι στον απόψινό αγώνα ίσως να είναι διαβατήριο για τη Μόσχα. Η ΕΦΕΣ Πίλσεν έχει ξεπεράσει 6 φορές όλες και όλες φέτος τους 80 πόντους και τις 2 εναντίον του Ολυμπιακού σε παιχνίδια μία ανταγωνιστικά.
άλλη μία εναντίον τη Προκόμου. Οπότε στην ουσία σε ανταγωνιστικά παιχνίδια του είχε πέρασει τρεις φορές. Μία όμως ήταν στον πρώτο αγώνα με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Πραγματικά. Δεν μου φαίνεται και πολύ πιθανό να το ξανακάνει. Δύσκολο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να ξανασκοράρει σε 40 λεπτά παιχνίδι 88 πόντους απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δεύτερο φάουλ και για τον Πέρκερσιν, το οποίο σημαίνει ότι και οι τέσσερις ψηλοί της ΕΦΕΣ έχουν από δύο. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος βρίσκεται αυτή τη στιγμή ακριβώς πίσω από τον πάγκο των Τούρκων. Μιλάει με τους οπαδούς και από ό,τι καταλαβαίνω τους λέει να κατεβάσουν αυτό το πανό που είχαν αναρτήσει. Ναι, ήταν ένα πανό στα τουρκικά, το οποίο όμως ήταν φανερό ότι περιείχε κάποιο υβριστικό μήνυμα. Κάτι συχτήρ και τέτοια έλεγε. Ναι. 25-17. Πάντως είμαι βέβαιος ότι θα κατέβει το πανό, γιατί ο Παναθηναϊκός σίγουρα έχει μεγαλύτερη πειθό στους οπαδούς του. Αυτό αποδεικνύεται περίτερα από απόψη από ότι η ΕΦΕΣ πήλησε στους δικούς της. Ναι. Το ίδιο πράγμα είχαν ζητήσει, υποτίθεται, δεν ξέρω αν έγινε, γιατί δεν μπορώ να το ξέρω από εκεί που βρισκόμουν. Στο αντίπεκτο, οι άνθρωποι της ΕΦΕΣ πήλησαν να κατέβουν κάποια πανό, το οποίο δεν έγινε ποτέ όμως. Εκτός από ένα που έλεγε για τη μαφία της Σούλεμπα, αυτό κατέβηκε. Καλά, Ετζής και Σόλομον, επεισόδιο πρώτων. Νομίζω ότι αυτό το πλάνο πηγαίνει και στην Τουρκία, έτσι. Ναι. Και οπουδήποτε αλλού υπάρχει κάποιος που να ενδιαφέρεται. Πέρκερσιν γλίτωσε το επιθετικό φάουλ. Κέρδισε ο ίδιος τελικά φάουλ από τον Κουτλουάι. Επιθετικό φωνάζει ο Μπράντοβιτς. Πέρκερσιν με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Κουτλουάι χρεώθηκε το φάουλ. Και άλλο φάουλ. Αυτό μου μοιάζει λίγο αυστηρό για να είμαι ειλικρινής. Πράγματι. Δεύτερο του Διαμαντίδη, όπως δεύτερο ήταν και του Κουτλουάι προηγουμένως. Σκεπάνοβιτς. Δεν κατέβασε καν τα χέρια. Πεκέρ, θα χάσει την μπάλα. Κάποιος να την κλέψει βεβαίως. Παρό λίγο να την αρπάξει ο Σόλομον μέσα από τα χέρια του Μπατίστ. Απλά τον καθυστέρησε. Εν τέλει. Και έτσι η επίθεση θα γίνει 5-5. Διαμαντίδης με τον Αρσλάν. Αλβέρτης ακροβολισμένος. 28-17. Συν 11 ο Παναθηναϊκός. Και ουδής μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτό το συν 11 είναι προϊόν τρομοκρατίας ή οτιδήποτε τέτοιο. 6-0 το επιμέρους σκορ στα 90 δευτερόλεπτα της δεύτερης περιόδου. Πολλές ελληνικές σημαίες όπως βλέπετε, κυματίζουν τώρα. Ο Σόλομον είναι κάτω. Έχει κερδίσει φάουλ, έχει χτυπήσει όμως κιόλας. Κάποια γκονιάρα για... Ξανά το τρίποντο του Φραγκίσκου Αλβέρτη, το δεύτερο του. Όπου βέβαια ο Καλαϊτζής έχει βγάλει έναν αντίπαλο από το δρόμο με οποιοδήποτε μέσο μπόρεσε να χρησιμοποιήσει. Στο κέντρο της εικόνας, ο Αλβέρτης ήταν αυτός που συγκρούστηκε με τον Σόλομον. Τώρα αν έγινε καμιά λαδιά ή όχι, δεν φάνηκε καθαρά. Νομίζω ότι το μήνυμα που είπε στην αρχή, που ήταν ευδιάκριτο από κάποιες στιγμές μέσα στον αγώνα. Τα φάουλ τα ανώδυνα που γίνονται σχεδόν στη σέντρα και δεν δίνουν δικαίωμα για βολές. Μέσα στο παιχνίδι. Ναι, ανώδυνα δεν είναι τα φάουλ αυτά. Ανώδυνα μόνο εντός εισαγωγικών. Αν το βγάλουμε από τα εισαγωγικά, πρέπει να πονούσε πολύ. Οι Τούρκοι έφτασαν κοντά στο lay-up, αλλά δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση ο Κέτσμαν. Ο Μαχμούντι φωνάζει για time-out. Μέσα σε τόση φασαρία βεβαίως ουδής ακούει τις φωνές. Μετά το time out η ΕΦΕΣ θα έχει μια επίθεση 5 δευτερολέπτων. Ο Πέρκατσιν πέρασε, προσποιήθηκε, σκόραρε. Εδώ βρέθηκε ελαφρώς γυμνή η άμυνα του Παναθηναϊκού. Μάλλον περίμενε πάσα προς τα έξω, έχω την εντύπωση. Παρά αυτό το σλάλομ του Πέρκατσιν. Διαμαντίδης. Σεπάνοβιτς ζήτησε και πήρε την μπάλα. Ξεφορτώθηκε και έναν αντίπαλο ο οποίος έπεσε για να πάρει φάουλ. Πολύ θεατρικά, αλλά Μπατίστ έχασε την μπάλα. Ντόμερκαν, το πρώτο του άστοχο σουτ τριών πόντων. Καιρός ήταν. Ο Ντόμερκαν που όταν βρίσκει μπροστά του Διαμαντίδη, όση ώρα βρίσκει μπροστά του Διαμαντίδη και στα δύο μάτς, δεν σκοράρει με την ίδια ευχάρεια που σκοράρει απέναντι σε οποιονδήποτε άλλο παίκτη του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι η ουσία. Διαμαντίδης πέρασε αυτό, αλλά ήρθε ο Μπατίστ. Απαλά, απαλά, σαν να βάζει νεογέννητο για ύπνο. Άφησε την μπάλα στο καλάθι. Δείτε εδώ. Κοίταξε εδώ.
με τις άκρες των δαχτύλων. 30-19. Φάουλ του Καλαϊτζή. Ίσα-ίσα υπήρξε μια επαφή εκεί με τον Σόλομον. Τέταρτο ομαδικό του Παναθηναϊκού. Ασλάν. Ναι, ο Σόλομον δεν έχει οτήκει πόντο στο παιχνίδι. Πάσα πάνω σε πόδια, ανανέωση της επίθεσης του, έχει τρία τρόπαια, ένα χαμένο τελικό της Super League όμως, τη χρονιά της διάσπασης, και δύο χαμένους ημιτελικούς. Αν μπορούμε να δούμε το ξεκίνημα της φάσης πριν από το φάουλ του Αλβέρτη, νομίζω ότι ο Σόλομον πάτησε τη γραμμή. Έχω την αίσθηση αυτή, για να δούμε τη φάση στο replay, αν είναι δυνατόν. Α, μπράβο, από εδώ. Φανεί όμως. Α. Όχι, είχε δώσει την μπαλά. Ίσα-ίσα προσπάθησε. Το Σαρ Λερουά απέναντι στην Λιέ του Μοντρίτας. Με τις ευχές μας βεβαίως να επιστρέψει με το κύπελλο Μακεδονικός. Να επιστρέψουμε με το κύπελλο. Θα πάμε, δεν θα πάμε. Ναι, θα πάμε και θα είμαστε βέβαια. Τι. Χάνονται αυτά τα πράγματα. Αλβέρτης. Χάθηκε μπάλα. Δεύτερο συνεπόμενο λάθος του Παναθηναϊκού. Με παρόμοιο μάλιστα τρόπο. Το Μαρκάντ. Έκλεψε ο Διαμαντίδης και περίτεχνα να γύρισε την μπάλα στον Μπατίστ. Στο 0 ο Ντόμερ κάνει τα πέναλτι στο Διαμαντίδη. Δεν έχει σκοράρει ακόμα. Την άλλη μεριά η μπάλα γύρισε γρήγορα και ο Αλβέρτης συμπάλεψε την γωνία. Παρόν όπως σε κάθε μεγάλο παιχνίδι ο Αλβέρτης. Που ξέρει την ψυχολογία αυτών των αγώνων καλύτερα από τον καθένα. Ένα μόνο. Σε ένα μόνο πήρα απουσία και μας πονάει πολύ. Αλλά δεν ήταν με τον Παναθηναϊκό. Εδώ στο ίδιο γήπεδο. Τελευταία φορά που γέμισε. Το Μαρκάντ για τρεις. Αλβέρτης στο rebound. Δυσκολεύεται να περάσει την μπάλα στον Μπατίστα. Αλλά το έκανε και ο Μπατίστα καρδώσει. 35-21. Ο Παναθηναϊκός ξεφεύγει με 14. Και το γήπεδο όλο χορεύει. Ο Μπατίστα δείχνει τη φανέλα του. Δείχνει την καρδιά του. Αποθεώνεται. Ο Αλβέρτης πολύ ωραία, πολύ έξυπνα πέρασε την μπάλα στο συμπαίκτη του. Και ο Μπατίστ έκανε ένα κάρφωμα το οποίο νομίζω ήταν καλύτερο από αυτά που έκανε στο διαγωνισμό καρφωμάτων την Κυριακή στην Πάτρα. Εκεί βαριόταν. Βαριόταν. Ναι. Απόψε δεν μπορεί κανένα να χασμουριθεί. Δεν βαριέται κανεί απόψε. Επιστροφή. Για την Έφες Πίλσεν η φορά φτάνει σε επικίνδυνα σημεία πια. Τόσο το καλύτερο για τον Παναθηναϊκό. Τζούλια, μαζί σα το λόγο. Ναι, βέβαια, επέστρεψε στην πεντάδα του Παναθηναϊκού Λάκοβιτς για ακόμη καλύτερο ρυθμό. Η μπάλα στον Μπατίστ για να φορτώσει περισσότερο τους ψηλούς της ΕΦΕΣ. Βεβαίως, πάντα σε ετοιμότητα η περιφερειακή του Παναθηναϊκού. Καλαϊτζής. Χάθηκε μπαλά, δεν ήταν και πολύ καλή πάσα προς τον Μπατίστ. Φάουλ του Λάκοβιτς, αλλά ούτως ή άλλως η ΕΦΕΣ έχει βολές. Αν είδα καλά, φύγε αυτό το φάουλ ο Λάκοβιτς. Ήταν και δεύτερο προσωπικό του. Έδωσε στους Τούρκους βολές και μάλιστα σε παίκτη ικανότατο από την γραμμή, τον Ασλάν. Η ΕΦΕΣ δεν έχει μπει στον πόνους ακόμη. 35-23. Σε πάνω για τρεις. Μέσα για αυτό. 38-23. Από έναν ακόμα πρώην παίκτη της ΕΦΕΣ Πίλσεν, τον Βλάντος Τσεπάνοβιτς. Παναθηναϊκός έχει 7-9 τρίποντα με το τελευταίο του Σκεπάνοβιτς. Ασύλληπτο ποσοστό. Χαρμόσυνο ποσοστό. Ποσοστό πρόκρισης. Ναι. Ποσοστό νίκης απέναντι σε οποιονδήποτε. Το κακό είναι ότι και κορμί έχει και εμπειρία έχει. Και μπάσκετ περιπτώσει και μπάσκετ σέρι, μη λέμε και ανοησίες. Ο ή Ντόμερ... παίκτη σαν τον Παπα-Νικολάου, ας πούμε. Ο Ντόμερ Κάντ που πήρε πράγματι. Ο Ντόμερ Κάντ που πήρε τους πρώτους του πόντους απέναντι σε οργανωμένη άμυνα από την ώρα που τον έπαιζε ο Καλαϊτζής. Ο Διαμαντίδης. Και αποσύρθηκε αμέσως μετά στον πάγκο. Έχει 11 πόντους. Ένα τρίποντο που είχε σκοράρει κάποια στιγμή μέσα σε αυτό το διάστημα ήταν σε φνηδιασμό. Στο τέλος της πρώτης περίοδου. Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν πάνω σε οργανωμένη άμυνα, ήταν σε transition παιχνίδι. Λίτς σε ζώνη εφές πραγματικά. 2-3. Και 2 αμπί. Νόμιζα ότι είχε 2 καλιά πεκέρα. Πώς με τα μπέρδεψα εγώ πέρα. Και δεν έχει κανένα. Κέτσμαν. Χάθηκε το rebound. Σόλομον. Παραμένει στο 0. Αλλά οι Τούρκοι χτυπάνε και πάλι με επιθετικό rebound. 38-27. Από τον Ντούσαν Κέτσμαν.
Προζητάει. Δεν φαίνεται καλά από το πλάνο, διότι ήταν αδύνατο να το δείξουμε με όλη του την μεγαλοπρέπεια. Ο Παναθηναϊκός τους έχει φτιάξει ένα σαλονάκι με πολυθρόνες, τραπέζι, κεράσματα, καφέ. Δεν ξέρω αν είναι τουρκικός ή ελληνικός ο καφές, αλλά είναι κερασμένος. Και όλα αυτά εδώ ψηλά στα δημοσιογραφικά θεωρία. Είναι σκεπασμένο κιόλας το σημείο. Άλλη μια χειρονομία καλής διάθεσης και φιλοξενίας. Το παιχνίδι ξανάρχισε, ο Κουτουάι θα στοχίσει, ο Φέμερλινγκ σπρώχνει την μπάλα στο καλάθι. 40-27. Ο Τζούλια Κοφίτσα είχε αμέσως τον λόγο από τον αγωνιστικό χώρο. Τα παράπονα του Ζέλικο Μπράντοβιτς επικεντρώθηκαν στις δύο προηγούμενες επιθέσεις και στα χαμένα rebound, όπως είπες και εσύ. Ο Κουτουλέ επέστρεψε για καλύτερο σούτ από την περιφέρεια και δυνατή άμυνα, αποστόνησε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Έχασαν την μπάλα οι παίκτες Σέφερ Σπίλσεν. Ο Κούτσο διαμαρτύρεται. Θεωρεί ότι κάποιος αντίπαλος την έβγαλε έξω, αλλά ας διαμαρτύρεται. Τσάμπα θα βραχνιάσει. Αμφιβάλλω άλλωστε αν ακούει τη φωνή ο ένας του άλλου κάτω εκεί στον αγωνιστικό χώρο με τόση φασαρία που γίνεται εδώ. Όπως βλέπετε, η μπάλα βγαίνει από τα δάχτυλα του Κούτσο. Απέναντι στη ζώνη της ΕΦΕΣ, ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς σουτέρ. Ο Κουτουάι, τον Τσεπάνο, τον Αλβέρτη, τον Λάκοβιτς. Δεν έχει σκοράρει ακόμη απέναντι σε αυτή τη ζώνη, τη 2-3. Μόνο με το follow του Φέμερλι. Χάθηκε εδώ η μπάλα. Σόλομον ψάχνει το πρώτο του καλάθι και το βρίσκει. 40-30. Από το τρίποντο του Will Solomon. Ζώνη των Τούρκων που γενικά ήταν μεγάλο πρόβλημα και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός δεν τη διέσπασε ποτέ με συνέπεια. Οπωσδήποτε θα έχει δουλέψει για να το διασπάσει, θα είναι προετοιμασμένος. Μένει να δούμε αποτελέσματα, αν θα έρθουν και πότε θα έρθουν. Το Κλουάι, να τα αποτελέσματα. Με τη λήξη του χρόνου της επίθεσης. 8 στα 11 τα τρίποτα. Πάντως δεν ήταν ορθόδοξη η διάσπαση της ζώνης. Με την έννοια ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν είχαν καμία κίνηση απέναντι σε αυτή τη ζώνη, απλά η μπάλα έφτασε σωστά στα χέρια του Κουτλουάι. Αρσλάν, ανταπέδωσε αμέσως ο point guard των Τούρκων. 43-33, παίρνει θάρρος ο Μαχμούτη, ο οποίος είναι γεννημένος στα Σκόπια. Και είναι βοσνιακής καταγωγής, αλλά πολιτογραφημένος Τούρκος. Λάκοβιτς, Μαχμούτη πάρα πολλά χρόνια στην Έφεση Πίλης ενός βοηθός. Σχεδόν δεκαετία ήταν assistant άλλων. Και η ζώνη του είναι αντιγραφή της κλασικής ζώνης του ID Nurse. Συνεχίζεται το κρεσέντο των τριπόντων. Και συνεχίζει να χειροκροτάει. Συμπαθώ που νομίζω θα έχουν κοκκινήσει πια τα χέρια του ο Μπράντοβιτς. 46-33. 9 στα 12 τρίποντα ο Παναθηναϊκός. Κακή πάσα από τον Κέσμαν. Δεν την περίμενε ο Κούτσο. Ο Μαχμούτη τα βάζει με τον Σέρβο, τον Κέσμαν. Κέτσμαν, τον οποίο κατά καιρούς έχει καλέσει ο Μπράντοβιτς και στην Εθνική Σερβία. Έχουν συνεργαστεί, γνωρίζει καλά ένας τον άλλο. Όπως και ο Στεφάνοβιτς εξάλλου, ο οποίος ήταν και στην Ολυμπιακή ομάδα των Ιουγκοσλάβων, των Σέρβων. Έπαιξε όμως ποτέ σε μεγάλη διοργάνωση, δεν νομίζω. Αν θυμάμαι καλά, ήταν στην προεθνική για την Ολυμπιάδα πέρυσι. Αλλά σε 12 για τον Κέτσμαν μιλάμε τώρα, όχι για τον Στεφάνοβιτς. Στην 12 όμως δεν ήταν, όχι. Λάκοβιτς! 48-33. Με το ίδιο τρίκ ο Λάκοβιτς έχει τρυπήσει την άμυνα των Τούρκων. Είτε man to man είναι αυτή είτε ζώνη. Τουλάχιστον 3-4 φορές. Έχει 12 πόντους. Με τις ομάδες να έχουν σκοράρει από 10 πόντους και να φτάσαμε από εκείνο το σημείο ως το καλάθι του Λάκοβιτς και να φτάσαμε στη μεγαλύτερη διαφορά. 38-23 ήταν συμπτωματικά. Πριν από μια δεκάδα πόντων για τον καθένα η μεγαλύτερη διαφορά. Σε όποιον φοράει πράσινα σήμερα. Νίκολιτς, Αρσλάν στον πάσιμο, έφτασε στο lay-up, άργησε να του κλείσει το διάδρομο ο Διαμαντίδης. Το δίδυχε και το τρίτο φάουλ νομίζω. Η ΕΦΕΣ που με τη ζώνη και με τον Αρσλάν αντί του Ντομερκάν, δηλαδή με δύο γκάρ στην ουσία κλασικά χειριστές της μπάλας, βελτιώθηκε πάρα πολύ στην επίθεση, αλλά νομίζω ότι η ζώνη δεν της έχει προσφέρει στην ουσία τίποτε ακόμη στην άμυνα. 5 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Κουτλουάι. Θετικό φάουλ του Καλάιτζη. Η εξέδρα ζήτησε φάουλ υπέρ του Κουτλουάι. Έχει δίκιο νομίζω. Όπως ήταν και το φάουλ του Καλάιτζη που δόθηκε. Αλλά έχει προηγηθεί αυτό το Κουτλουάι. Ο Κουτλουάι διαμαρτύρεται. Υποστηρίζει. Εδώ όχι είναι φάουλ. Του πήρε το φάουλ χέρι. Και κίτρινη κάρτα είναι αυτό. Καλάιτζη ισχυρίζεται ότι ο Σόλομον του δίνει ακόμη μακριά από την μπάλα. Ο Αλβέρτης επέστρεψε για τα τελευταία 19 δευτερόλεπτα. Ίσως για κάποιο.
Ο Μπράντοβιτς που θα πάρει time out για να οργανώσει την τελευταία επίθεση διάρκειας 19 δευτερολέπτων για τον Παναθηναϊκό. 48-37. 19 δευτερολέπτα δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι ριζικά στην λογική του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει μεν μια διαφορά 10 πόντων, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν πρέπει σε κανένα σημείο όχι απλά να εφησυχάσει, αλλά να μπει χαλαρός με βάση αυτό το συν 11 ή όποια θα είναι η διαφορά, εν πάση περιπτώσει, θα πάει στα αποδυτήρια υπέρ του. Νομίζω ότι η λογική του είναι ότι το παιχνίδι έχει άλλα 20 λεπτά μπροστά του για τον απλούστατο λόγο ότι ο Παναθηναϊκός έχει σουτάρει 15 στα 24 σουτ, ως τώρα ένα ποσοστό διαστημικό, αεροπλανικό ποσοστό, πώς να το πω, εξωπραγματικό. Μπράβο, και δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Κανονικά μια ομάδα που έχει σουτάρει 15 στα 24 θα έπρεπε μεταξύ αυτών 9 στα 13 τρίποντα να είναι όχι 11, αλλά 25 πόντους μπροστά. Πάμε γρήγορα στην Τζούλια. Ο Ζέλικο Βράτοβιτς ζήτησε από τους παίκτες του να μην βιαστούν στην τελευταία επίθεση και το σύστημα που έδειξε στο πινακάκι του ήταν Φέμερλινγκ ή Αλβέρτης. Λάκοβιτς. Βλέπετε το χρονόμετρο. Πλησιάζουμε στη λήξη του ημιχρόνου. Παναθηναϊκός στο συν 11. Ο Αλβέρτης στη γωνία. Ναι, στην απέναντι γωνία αυτή τη φορά. Η μπάλα όμως δεν έφτασε ποτέ. Να αποφευθεί το φάουλ τουλάχιστον εκεί. Ο Σόλομον έβαλε το καλάθι για 2. Και μέτρησε. 48-39 είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Ο Σόλομον δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Περίμενε να σιγουρευτεί ότι θα μετρήσει το καλάθι του, το δίποντό του. Ακόμα πάντως δεν έχει γραφτεί στα ταμπλό. Τώρα γράφτηκε και είναι πράγματι δίποντο. 48-39 ο Παναθηναϊκός και περάσει και με 15, 38-23. Δέχτηκε όμως 6 πόντους τα τελευταία 62 δευτερόλεπτα. Δεν είναι ομάδα που τα παρατάει η ΕΦΕΣ Πίλσεν. Με τίποτα. Σκληρό παίξ ομάδα, σκληρό τράγγιλι. Αν ήταν καμιά ιταλική ίσως ομάδα απέναντι μπορεί να το είχε χάσει, να το είχε εγκαταλείψει το τρένο. Να το ξαναδούμε λίγο το replay να μας λυθεί η περίεργεια. Με χρονόμετρο όμως. Ναι, με χρονόμετρο ήταν ούτως ή άλλως. Απλά με την άκρη του ματιού μου γιατί συζητάγαμε και δεν κοιτούσα το replay. Σε μάν του μάνα βλέπω καλά έτσι. Πάει ζώνη προς τον παρόν τουλάχιστον. Γιατί σίγουρα θα την επιστρατεύσει ξανά ο Μαχμούντι αργότερα. Σόλομον, Ντόμερκαντ, Αρσλάν, Περκατσίν και Νίκολης. 51-39. Και επειδή ο Παναθηναϊκός είναι ενιαίος και αδιαίρετος όπως αρέσει και στους αδερφούς για να κόβουν να διατυμπανίζουν, οι ποδοσφαιριστές της αντίστοιχης ομάδας του Παναθηναϊκού, κάποιοι από αυτούς, ο Κωνσταντίνου και ο Μπασινάς, οι οποίοι αποθεώθηκαν μάλιστα στη διάρκεια της ανάπαυλας, κάπου μέσα στο πλήθος των κοινών θνητών. Παναθηναϊκός που έχει μετά από το τελευταίο σουτ του Λάκοβιτς 10 στα 14 τρίποντα. 15 πόντοι από τον Λάκοβιτς, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ. 10 έχει ο Αλβέρτης, 8 ο Κουτλουάι, 7 ο Μπατίς. Για την ΕΦΕΣ Πίλσεν 11 ο Ντόμερκαν, κανένας άλλος πάνω από 5. Τρεις βολές στον Ντόμερκαν. Φάουλ του Σκεπάνοβιτς. Τρίτο και για τον Σκεπάνοβιτς. Απορριμμένοι μοιάζουν οι στάρ της ποδοσφαιρικής ομάδας. Τρεις βολές για τον Χένρι Ντόμερκαν. 11 πόντι με 3 στα 7 σου του τοστιδιάς, ενώ ξεκίνησε με 3 στα 3, όλα τρίποντα. Και έχει και 2 στις 2 βολές. Άλλη ομάδα, τον έφερε στην Τουρκία, τον Ντόμερκαν, την Καρσίγιακα, που έπαιξε ένα χρόνο. Νέο παιδί να το, 25 χρονών. Στην τρίτη του χρονιά μακριά από το Αμερικά. Παιδί του Σικάγο. Ντόμερκαν ή Ντόμερσαν, όπως νομίζω ότι το λένε σωστά. Αλλά ας μείνουμε στα σίγουρα. 51-40. Μόνο ένα πόντο πήρε η ΕΦΕΣ Πίλσεν από τις τρεις βολές του Αμερικανού. Από ένα παίκτη που σουτάρει με 80% από τη γραμμή. Λάκοβιτς. Ο Φέμερλινγκ σκαμπύλησε την μπάλα στον Κουτλουάι, ο οποίος πήρε φάουλ ευτυχώς γιατί δεν είχε ανανεωθεί το χρονόμετρο της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Φάουλ του Αρσλάν. Πρώτο και για αυτόν. Όσον αφορά τα φάουλ, η περιφέρεια της ΕΦΕΣ δεν έχει απολύτως καμία φθορά. Ένα φάουλ Αρσλάν, ένα Σόλομον, όλο στρόγγυλο μηδενικό δίπλα στο όνομα του Ντομερκάν όσον αφορά τα φάουλ. Φάουλ δεν έχουν κάνει, άμυνα δεν έχουν παίξει. Τι είναι, οι άνθρωποι που βλέπουν τα τρίποντα να μπαίνουν. Να μπαίνουν. Κουτλουάι. Η πυρουέτα και το καλάθι με το αριστερό χέρι από τον Κουτλουάι. Ένα πολύ δύσκολο ρία.
Κουτλουά είναι παρεξηγημένος. Όσο καλός του είναι, τόσο καλός είναι και με την μπάλα στο πάτωμα. Απλά είναι τόσο διαφημισμένος ως τώρα που δεν φαίνεται αυτό που μπορεί να κάνει όπως εδώ σε αυτή τη φάση. Τουρκατσίν γύρισε και πήρε ένα φάουλ το οποίο εκβίασε, θα έλεγα. Δεν βλέπει και πολύ συχνά κανείς διαιτητές να δίνουν φάουλ έτσι σε μια τέτοια παγίδα 2-1-2-1. Εκεί δηλαδή που πάει και χώνεται ο επιθετικός στους δύο. Ο Στεπάνοβιτς με τα τρία φάουλ έφυγε για τον πάγκο. Στη θέση του Διαμαντίδης. Αυτό το φάουλ ήταν βέβαια του Φέμερλινγκ, το πρώτο του. Ο Παναθηναϊκός του κινδυνεύει και σε αυτή την περίοδο να μπει πολύ γρήγορα στον πόνο στον φάουλ. Έχει ήδη τρία ομαδικά μετά από 1,5 λεπτό παιχνιδιού. Βέβαια από την άλλη πλευρά αυτό μπορεί να αποδειχθεί και καλό γιατί οι Τούρκοι έχουν μία στις τέσσερις βολές αυτή την περίοδο. Και είχαν χάσει και άλλες τρεις στο πρώτο ημίχρονο. Το ποσοστό τους είναι 10 στα 15, 66%. Πρικάτσιν μειώνει στους 12. Βλάκοβιτς, Διαμαντίδης και Αλβέρτης. Πάλι σε ζώνη εφές. Γρήγορα, γρήγορα εγκατέλειψε το man-to-man. Και γρήγορα, γρήγορα έρχεται και η απάντηση. 56-41. Πάλι ο Κουτουάι. 13 γράφει το κοντέρ. 11 στα 15 τρίποντα. Η καταμέτρηση των σούτ έξω από την άρκτο των 6-25. Άστο με το Σόλομον. Ωραία πάσα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Εδώ παρουσιάζεται μια πρώτη καλή ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να περάσει μερικά ασφαλή λεπτά. Αν πάει τη διαφορά από τους 15 στους 20, γρήγορα γρήγορα, θα περάσει λίγη ώρα παίρνοντας ανάσες. Με τη διαφορά γύρω στους 10 δεν μπορεί ποτέ να εφησυχάσει όμως. Αν και η Έφες δεν είναι ομάδα που κάνει ξεσπάσματα, αλλά νέο τρίποτο, Διαμαντίδη. Μην το πεις το ποσοστό, άστο. Άστο να μπαίνουν και ας είναι όσα θέλουν τα ρημάδια. 59-41 το μάτς. Τη διαφορά όμως πρέπει να την αναφέρουμε. 18 πόντι για πρώτη φορά. Ο Παναθηναϊκός αρχίζει και μυρίζει ρώσικη άνοιξη. Έχει ρίξει μέσα στο πηγάδι την Έφες Πίλσεν. Μένει να την κρατήσει εκεί. Νίκο μου, να σου πω κάτι όσο παράλογο για να ακουστεί, γιατί τώρα πρέπει να το μνημονεύσω το ποσοστό. Για μια ομάδα που έχει 12 στα 16 τρίποντα, θα πω κάτι που μπορεί να ακουστεί πολύ περίεργο, αλλά ο Παναθηναϊκός και εδώ τη διαφορά σε αυτήν την περίπτωση την πήρα από την άμυνά του. 2,5 λεπτά και έχει δεχτεί όλους και όλους δύο πόντους. Η άμυνα του δημιουργεί την ευχέρεια και την εφορία για να παίζει με αυτόν τον τρόπο στην επίθεση. Δες τα διαστήματα που βγάζει καλές άμυνες απέναντι στους Τούρκους, σκοράρει και στην απέναντι πλευρά. Με ευχέρεια και με ορθόδοξους τρόπους. Πάμε στην Τζούλια, η οποία κάτι αλίευσε στην διάρκεια του time out, ενώ το παιχνίδι ξανά ξεκινάει. Έκλεψε την μπαλά πολύ ωραία από τον Ντόμερκαν. Καλά θα έκανα ψάξει το διαβατήριο των Αμερικανών, όπως το πήρε και αυτό ο Δημητράκης. Τζούλια, σ' ακούμε. Συγχαρητήρια από τον κύριο Μπράντοβιτς και τον κύριο Τούδη για τα εύστοχα σου τριών πόντων, αλλά κυρίως για την άμυνα των παικτών τους. Προπονητής του Παναθηναϊκού και το επιθετικό σύστημα που έδειξε το νούμερο 13, τον Διαμαντίδη δηλαδή. Ο Λάκοβιτς στον Φέμερλινγκ. Παρά λίγο να γίνει λάθος. Ο Γερμανός θα γυρίσει να βάλει το καλάθι. 20 βήματα πιο κοντά στη Μόσχα ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τους Τούρκους. 61-41. 19 στα 20 παίζει παράδοση. Κέτσμαν πήρε φάουλ από τον Αλβέρτη. Τέταρτο μαδικό για τον Παναθηναϊκό. Η συνθήκη και χρονικά και από πλευράς του σκόρου νομίζω ότι είναι ιδανική. Αυτό που είπαμε πριν από δύο λεπτά. Ο Παναθηναϊκός, αν μπορέσει να συνεχίσει στο ίδιο στάνταρ απόδοση στην άμυνά του, για ένα τρίλεπτο ακόμη ίσως με το τέλος της τρίτης περίοδου να έχει τελειώσει και το παιχνίδι. Σαρσαρίς επιστρέφει. Άλλο ένα καλό νέο. Είναι καλά, δεν έχει πρόβλημα με τον τραυματισμό του. Και το νέο είναι καλό διότι δεν τον χρειάζεται μόνο για απόψε. Θα τον χρειαστεί και για το Final Four. Αν όλα κυλήσουν ομαλά στα 17 σχεδόν λεπτά που υπολείπονται. Παναθηναϊκός είναι μεγάλο φαβορί, αλλά 17 λεπτά είναι 17 λεπτά. Βεβαίως το κλίμα που έχει διαμορφωθεί είναι τέτοιο που δεν θα βρει κανείς εύκολα άνθρωπο με τα σύγκαλά του που θα στοιχημάτιζε σε ανατροπή. Αλλά ας έχουμε φυλαγμένα τα ρούχα μας για να τα έχουμε όλα. Θα μιλήσουμε με ασφάλεια σε 6,5 λεπτά από τώρα, στο τέλος της τρίτης περίοδου. Ας πάμε μέχρι εκεί με τη διαφορά στους 20 πόντους και τότε δεν θα μιλάει κανείς για ανατροπή πραγματικά.
61-42. Ούτε μετριοπαθής, ούτε μη μετριοπαθής, ούτε λογικός, ούτε τρελός. Για να στοιχειοθετήσω αυτό που έλεγε ο Δημήτρης Καρίδας για την καλή άμυνα του Παναθηναϊκού, να επισημάνω ότι οι Τούρκοι δεν έχουν βάλει καλάθι στην τρίτη περίοδο, σε αυτά τα 3,5 λεπτά, παρά μόνο κάποιες βολές. Τέσσερις βολές. Με τις δύο αυτές που κέτσουμε. Η ζώνη πίσω καλά κρατεί. Καλά τρόπος του λέγει, έτσι. Κρατεί πάντως. Διαμαντίδης στον Κουτλουάη. Έρχεται ο Τσαρσαρίς, ο οποίος θα κάνει και αυτό στο κομμάτι του. 63-43. Κοιτάξτε πώς κάνει ο Μαχμούτη. Αυτός τουλάχιστον μοιάζει έτοιμος να τα παρατήσει. Μοιάζει. Ο Παναθηναϊκός που τώρα έχει ένα παραπάνω επιθετικό rebound από την ΕΦΕΣ και τρία λιγότερα λάθη. Με τα ποσοστά που σουτάρει αυτές τις τέσσερις παραπάνω επιθέσεις που παίρνει από τα επιθετικά rebound και τα λάθη, μπορεί να είναι και 12 πόντοι. Καταπληκτική άμυνα του Παναθηναϊκού. Εκπληκτική πραγματικά άμυνα. Η επέλαση του Κουτλουάη. Δεν χρειάστηκε όμως να εκβιάσει την επίθεση ο Παναθηναϊκός. Οι διαιτητές άφησαν το πλεονέκτημα στο φάουλ που έγινε στον Κουτλουάη γιατί ήταν σε συνθήκες εκβιασμού, αλλά ήταν δώρο άδωρο για τον Παναθηναϊκό. Όπως και να γινόταν φάουλ, δεν θα είχε δικαίωμα για βολές. Διαμαντίδης στον Φέμερλινγκ. Αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι αθλητικό. Με νύχια και με δόντια τον κράτησαν. Ο κόσμος χορεύει, το βλέπετε, το ακούτε, το απολαμβάνετε φαντάζομαι. Δείτε εδώ, πράγματι είναι ένα άγριο φάουλ αυτό, Κέτσμαν. Και ένα φάουλ το οποίο δεν είχε καμία... Η κίνηση δεν είχε καμία σχέση με την μπάλα, ας πούμε. Καμία ελπίδα να κερδίσει την μπάλα. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού είναι σε θέση κάτω από το καλάθι. Έχει στην πλάτη του τον αντίπαλο που τον μαρκάρει από πίσω. Αυτό από μόνο του στοιχειοθετεί... Το 2-20 έχει στην πλάτη του τον 1-90, έτσι. Ναι. Χαμένη βολή από τον Φέμερλινγκ. Δύο χρόνια μακριά από τα Final Four μας έλειψε. Μας έλειψε η ελληνική παρουσία στο Final Four. Πράγματι και για όσους κάναμε τουρισμό στα Final Four, η πίκρα ήταν διπλή. Να βλέπεις γεμάτα γήπεδα. Πέρσι στο Tel Aviv με τη Μακάμπι πρωταθλήτρια εννοώ. Πρόπερσι στη Βαρκελόνη με την Μπαρσελόνα πρωταθλήτρια. Και χωρίς ελληνική ομάδα. Μόνο με κάποιους Έλληνες παίκτες και διαιτητές. Φέτος ο Παναθηναϊκός έχει βάλει πλώρη για να σταματήσει το αρνητικό σερί. Η διαφορά είναι στους 21 και ο Παναθηναϊκός σε συνθήκες ευνηδιασμού πάλι, αλλά βήματα από τον Λάκοβιτς. Πέρα από τον Παναθηναϊκό θα έχουμε ούτως ή άλλως και φέτος και άλλους Έλληνες παίκτες, έτσι. Ήδη είναι εξασφαλισμένη η παρουσία τους. Παπαλουκάς και Ντικούδης στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, να μην βάλουμε και Ζεβροσένκο και τέτοια, έτσι. Και ο Κόματος του Μακάμπι, τον οποίο τον ξεχνάμε καμιά φορά γιατί δεν παίζει βασικός. Μόνο η Τάου δεν θα έχει ελληνικό στοιχείο. Αλλά ας τελειώσει το παιχνίδι πριν θριαμβολογήσουμε. Παναθηναϊκός παίζει μια άμυνα η οποία δαγκώνει, σπάζει κόκαλα. Ούτε καν πλησιάζουν να σκοράρουν οι Τούρκοι και τώρα ο Παναθηναϊκός στον εμφυδιασμό κερδίζει ένα αντιαθλητικό φάουλ. Πήγε να μπει ο πάγκος του μέσα από αυτό το βρώμικο. Είναι βρώμικο το φάουλ. Δεν είναι απλά αντιαθλητικό, είναι βρώμικο φάουλ. Ελπίζω να συγκρατηθεί και ο κόσμος εδώ. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Νομίζω το πιο εύστοχο είναι αυτό που ακούγεται από τα μεγάφωνα. Ντροπή, φάουλ ντροπή είναι αυτό. Το πιο εύστοχο είναι αυτό που ακούγεται από τα μεγάφωνα. Αφήστε τους να πάνε σπίτι τους και εμείς στη Μόσχα. Ο κόσμος βέβαια αγρίεψε όπως αγρίεψαν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Τσαρτσαρίς ας πούμε πήγε κοντά να ζητήσει τα ρέστα και ο Λάκοβιτς από τον Πρίκαρσιν. Ο οποίος δεν είναι και το καλύτερο των παιδιών, έτσι. Στην Εφέση είχα, αλλά στην Κροατία είχε κακό όνομα. Ναι. Ξανά. Πολύ βάρβαρο φάουλ. Τσεκουριά. Και βάναυσο και εσκεμμένο. Σκληρό φάουλ. Βρώμικο φάουλ. Δύο βολές για τον Κουτλουάη. Ξεπερνάει και τον ορισμό του αντιαθλητικού πια. Πάλι συγκρατήθηκε ο κόσμος. Νομίζω ότι για μια φορά αξίζει να το λέμε, όπως αξίζει να τονίσουμε αυτή τη φορά, διότι είχαμε και αντίθετα παραδείγματα στο πρόσφατο παρελθόν, την δουλειά που έχει κάνει ο επίσημος Παναθηναϊκός για να διατηρηθεί αυτή η ατμόσφαιρα. Μακάρι να είναι πάντα έτσι. Και αν μη τι άλλο, αποδεικνύει ότι μπορεί ο κόσμος να χαλιναγωγηθεί όποιος, όσος και αν είναι, οποιασδήποτε και αν είναι συνθήκες, αρκεί να υπάρχει η βούληση από τις ίδιες τις ομάδες. 66-43.
Να το τολμήσω. Αν ο Παναθηναϊκός σκοράρει, τελείωσε. Τσαρτσαρίς παλεύει, κερδίζει το επιθετικό rebound, παίρνει και άλλο φάουλ. Νομίζω ότι το μάτς έχει τελειώσει, Νικό. Η αντίδραση του Πρικάτσιν ήταν αντίδραση παίκτη και ομάδας γενικά, που δείχνει ότι είναι αλλού. Το έχουν πάρει απόφαση, ναι. Δηλαδή, πια η ΕΦΕΣ, έχω την αίσθηση ότι θα προσπαθήσει με κάποιους τέτοιους τρόπους να γυρίσει το παιχνίδι, να εκνευρίσει τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να τον βγάλει από το ρυθμό τον Παναθηναϊκό. Ημίχρονο... τεχνητό, μουσική, όχι. Στο ημίχρονο είχαμε πει πριν να αρχίσει το δεύτερο μέρος ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να χρησιμοποιήσει ως άξονα την άμυνά του. Έχει δεχτεί σε 6 λεπτά 4 πόντους μόνο από βολές. Ακόμη οι Τούρκοι δεν έχουν σκοράρει με σουτ, δίποντο ή τρίποντο. Επιθετικό φάουλ του Σόλομον. Τώρα ο Λάκοβιτς κόλλησε πάνω του και πανηγυρίζει την κερδισμένη μονομαχία. Ο Σλοβαίνος, δείτε εδώ, κοιτάξτε, ο Σόλομον εκνευρίζεται από την πιεστική άμυνα του Λάκοβιτς, τον σπρώχνει. Οι διαιτητές δίπλα σφυρίζουν αμέσως το επιθετικό φάουλ. Πέντε ομαδικά και για την Έφες Πίλσεν, αλλά ο Λάκοβιτς δεν έχει δικαίωμα για βολές. Και ο Σόλομον πάει στον πάγκο με 3 προσωπικά. 4 έχει ο Πρικάτσιν. Η ΕΦΕΣ στο πιο κοντό δυνατό σχήμα που μπορούσε να έχει και ο Άμπι και ο Αρσλάν και ο Ντομερκάντ. Να και ένα άσχημο σουτ από το τρίποντο. Του πλουάει, γυρίζει και ζητάει συγγνώμη προς τον πάγκο. Από που κερδίζει όμως το χειροκρότημα του Ζέλικο Βράντοβιτς. Του πλουάει, είχε βάλει 17 πόντους στο πρώτο μάτς, 0 στο δεύτερο. Και σήμερα ήδη 15. Και άλλη τάπα από τον Διαμαντίδη στον Αρσλάν. Θα ήθελα εγώ να ξέρω σε πόσα σουτ, σε πόσες επιθέσεις των Τούρκων δεν βρήκαν ούτε στεφάνι. Δηλαδή με σουτ που ήταν airball, που δέχτηκαν τάπα ή που δεν κατέληξαν καν σε σουτ. Θα ήταν χρήσιμο αν η στατιστική μας υπηρεσία, επειδή εδώ υπάρχει ένα ειδικό σερβίς ευρωπαϊκό, ναι, δεν είναι πρωτάθλημα. Όπως και αν λέγεται, το Final Four φαίνεται ότι θα το δει από το σπίτι του. Βίζα δεν παίρνει. Ναι. Μήπως βιαζόμαστε, όχι. Όχι, δεν βιαζόμαστε, Νίκο, είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να εγκληματίσει, θα πρέπει να κάνει πράγματα που δεν μπορώ να φανταστώ ποια είναι καν, για να χάσει αυτό το παιχνίδι. Διαφορά είναι στους 25. 13 λεπτά για το τέλος. Η κυριαρχία του σε αυτά τα 6,5 λεπτά παιχνιδιού στην τρίτη περίοδο δεν είναι απλά καταλυτική. Έχει ισοπεδώσει σαν μπολντόζα, σαν οδοστρωτήρα έχει περάσει πάνω από τους Τούρκους. Τρέχει συνεχόμενα σερί, έχει δεχτεί 4 πόντους. Δεν βλέπω πώς θα γυρίσει. Οι Τούρκοι δεν ξέρουν καταρχήν πού βρίσκονται στο δεύτερο μέρος. Άλλοι δεν ξέρουν πού βρίσκεται το καλάθι στο δεύτερο μέρος. Δεν μπορούν να πασάρουν την μπάλα. Και κάποια στιγμή να σου πω κάτι, θα εγκαταληφθεί η ζώνη. Ήδη βγαίνουν να πιέσουν και αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί του Παναθηναϊκού πια. Κάποια στιγμή θα εγκαταληφθεί το μάτς, έτσι που πάει το πράγμα. 68-43. Απίστευτη διαφορά. Ακόμα και τα λάθη γίνονται δεκτά με χειροκροτήματα τώρα σε αυτό το Διαμαντίδη. Μπροστά... 3 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Μπροστά στα 15 τουρκικά λάθη, τα 10 του Παναθηναϊκού μοιάζουν σταγόνα στον ωκεανό. Να έχει τελειώσει ποτέ ομάδα χωρίς καλάθι ένα δεκάλεπτο. Κοίταξε εδώ, δεν βλέπουν καν πού είναι το καλάθι. Παναθηναϊκός ώρες-ώρες μοιάζει να παίζει με δύο παίχτες παραπάνω στην άμυνα. Εδώ έγινε ένα φάουλ. Μήπως βάλει δύο πόντους ο Ντόμαρκα. Πάντως το ρεκόρ των λιγότερων πόντων σε περίοδο στην Ευρωλίγκα δεν θα το σπάσει ο Παναθηναϊκός. Είναι 3 και το έχει η ΕΦΕΣ Πίλσεν. Μια περίοδο εναντίον των Skyliners φέτος. Αλλά ήδη η ΕΦΕΣ έχει 6 με αυτές τις βολές του Ντόμαρκαν. Πάντως ούτως ή άλλως, επειδή άλλο οι Skyliners και άλλο η ΕΦΕΣ, έτσι. Μην ξεγελιόμαστε, ναι, με τα νούμερα. Είναι πολύ πιο λαμπερό παράσημο αυτό το σημείο. Σαφώς, τίτλος τιμής είναι να έχεις δεχτεί σε 7,5 λεπτά 6 πόντους από την ΕΦΕΣ. Πάσα του Κουτλουάη, ένα ακόμα λάθος, σαν να χαλάρωσε λίγο ο Παναθηναϊκός, για να είμαστε ειλικρινείς. Ένα time out δεν θα βλέπετε. Εδώ εκβίασε την επαφή και πήρε φάουλ ο Αμπί από τον Τσαρτσαρί. Διαμαντίδης ήταν τελικά. Τρίτο, ναι, τρίτο του Διαμαντίδη. Πάνε ο Τσαρτσαρίς, δεν είχε σχέση με, το... με τη φάση, στο τέλος προσπάθησε. Ο Κουτλουάη αποσύρθηκε στη θέση του Στσεπάνοβιτς, ο οποίος δεν είχε παίξει το δεύτερο ημίχρονο. 68-45. Ο Παναθηναϊκός πάντως σε δύο μάτς φέτος στην Ευρώπη βρέθηκε σε κατάσταση do or die, που λένε.
και τις δύο αποδείχθηκε αντάξιος της περίστασης σήμερα και στο τελευταίο μάτς προηγούμενης φάσης με την Fortitudo. Σεπάνοβιτς. Τσαρτσαρίς, πιέζουν οι Τούρκοι. Κάνουν φάουλ όμως. Κέτσμαν στον Τσαρτσαρί. Και βολές από τον Τσαρτσαρί. Παναθηναϊκός έχει 70% στις βολές απόψε, 14-20. Μπάξτερ για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Αντί του Φέμερλινγκ. Ο οποίος νομίζω ότι δεν έχει λόγο συμμετοχής, περαιτέρω συμμετοχής, γιατί οι Τούρκοι πάνε σε κοντά σχήματα. Ο πιο ψηλός παίκτης που έχουν αυτή τη στιγμή στο παρκέ είναι ο Πέκερ. Άρα δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρεί το Παναθηναϊκός σε αργές μετακινήσεις με το Φέμερλινγκ στην πεντάδα του. Ο Παναθηναϊκός έχει και αυτός πολλή ώρα να βάλει καλάθι. Αλλά δεν απειλείται αφού πίσω κρατάει. 2,5 λεπτά είναι χωρίς καλάθι ο Παναθηναϊκός. Έχει πάρει ένα μπόντο ολοκληρό. Ο μόνος παίκτης που δεν έχει παίξει καθόλου είναι ο Χατζιβρέτας. Που δεν έπαιξε ούτε στον προηγούμενο αγώνα. Το πρώτο καλάθι των Τούρκων μετά από 8 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. 68-49. Μετά από ώρα η διαφορά πέφτει κάτω από τους 20. 1-6 το σερί της ΕΦΕΣ. Διαμαντίδης. Στον Σεπάνοβιτς. Την έσβησε τη μηχανή ο Παναθηναϊκός. Και λίγη προσοχή τι θέλει ακόμα το μάτς. Εδώ οι Τούρκοι αποκτούν δικαίωμα για άλλες δύο βολές. Ο Μπράντοβιτς δικαιολογημένα καλεί time out και αυτή τη φορά φωνάζει προς τους παίκτες του, πάλι δικαιολογημένα. Το φάουλ του Καλαϊτζή, μάλλον χωρίς λόγο, αφού δεν έχει και πολλές ελπίδες, να 68-50 από τον Πεκέρ. Αυτά συνεχόμενες εύστοχες βολές από τους Τούρκους, η διαφορά στους 17. Η ΕΦΕΣ τρέχει σε ρί 8-0 ήδη. Και 24 πόντοι έγιναν 17. Σεπάνοβιτς. Φάουλ. Του Καγιά Πεκέρ. Παναθηναϊκός που λειτουργεί χωρίς λόγο σπασμωδικά στην πίεση των Τούρκων. Λέω σαν να χάσε λίγο την αυτοσυγκέντρωσή του, την ορμή του. Δύο βολές για τον Βλάντο Τσεπάνοβιτς πάντως. Έτσι για μια διακοπή του σερί των Τούρκων. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει ήδη 5 βολές την τρίτη περίοδο. Και 8 συνολικά, 15-23. Χαμηλό ποσοστό όπως και στο πρώτο μάτς εδώ. Γενικά τον τελευταίο καιρό ο Παναθηναϊκός που ήταν από τις πλέον αξιόπιστες ομάδες της βολές, βλέπει τα ποσοστά του να πέφτουν. Δεν μπορώ να δώσω μια λογική εξήγηση σε κάτι που ξέρεις ότι το δουλεύεις ακόμη και στην προπόνηση, ας πούμε, με τις ίδιες συνθήκες αγώνα. Είδαμε αυτό ακόμα και σε παίκτες όπως ο Λάκοβιτς στον πρώτο αγώνα. Ή ο Φέμερλινγκ απόψε. Ντόμερκαν, τον Καλαϊτζή πια μπροστά του. Είδαμε τον Σεπάνοβιτς παρά την προσπάθεια του Πεκέρ. Τελευταίο λεπτό της τρίτης περιόδου, χειροκροτήματα. Ο κόσμος ξέρει ότι έχει ακόμα ταξίδι, εγγραφανούν τα σύνορα της Ρωσίας. Καλαϊτζής. Γύρισε και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να μπει το καλάθι. Το έβαλε ο Μπάξτερ, όπως το λέγει. Καθώς ο Καλαϊτζής είχε πάρει πάνω του δύο αντιπάλους και ο Μπάξτερ πήγε σχεδόν ανενόχλητος στο επιθετικό rebound. Υπάρχει διαφορά 2 δευτερολέπτων ανάμεσα στα χρονόμετρα. Μπορεί δηλαδή κάτι να προλάβει να κάνει και ο Παναθηναϊκός. Φάουλ του Μπάξτερ μακριά την μπάλα στον Κέτσμαν. Αχρίαστο. Και 8 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό μετά τις βολές του Σέρβου. Ο Λάκοβιτς. Και για οποιαδήποτε ομάδα σε αυτό το επίπεδο είναι εξαιρετικά σημαντικό να ξεκινάει έχοντας στο σακούλι τις 20 πόντους από έναν παίκτη. Βρέξει χιονίσει. 16,1 είναι ο μέσος όρος του φέτος. Τέλος της περίοδου, ο Παναθηναϊκός δεν πρόλαβε. Αλλά η διαφορά είναι στρογγυλά, στους 20. Είπε, σας πάει η διαφορά στους 20 στο τέλος τρίτης περίοδου και θα πούμε ότι τελείωσε. Έχω την αίσθηση ότι από εκείνη την ώρα, από το, παρά το ξέσπασμα της ΕΦΕΣ, από το άγριο εκείνο φόλ του Πρικάτσιν και μετά, παρά την αντίδραση της ΕΦΕΣ και αρίστον Πρικάτσιν.
72-52 θυμίζουμε το σκορ. 10 λεπτά ακόμα. Στο μάτς του οποίου ο νικητής πάει στη Μόσχα και του οποίου ο ηττημένος πάει σπίτι. Δύο βολές για τον Κροάτη. Όχι οι Τούρκοι, όχι ότι οι Τούρκοι πήγαν πολύ καλύτερα από τη γραμμή σήμερα. 19 στις 26 βολές. Κυρίως γιατί τις περισσότερες βολές τους έχουν εκτελέσει παίκτες που δεν έχουν έφεση. Ο Πέκερ, ο Περκάτσιν δεν πήραν πολλές βολές περιφερειακή. Αλλά και ο Ντόμερκαν, μία στις τρεις σε κάποιο σημείο. Καιρό έχει να μπει κανένα τριποντάκι. Καλό μελέτα. Μπάξτερ. Από το Αμερικανάκι έδωσε λύσεις σε δύο περιπτώσεις με τα επιθετικά rebound. Εδώ δεν μέτρησε το καλάθι, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει καινούργια επίθεση 24 δευτερολέπτων. Ο Μπάξτερ συνηθισμένος από το NBA ζητούσε να μετρήσει το καλάθι. Ναι, εκεί θα μετρούσε 100%. Πρώτο μόλις φάουλ για τον Ντόμερκαντ. Μια και είπες NBA, να πούμε ότι αυτό το weekend έχουμε τρία μάτς NBA, τρεις μεταδόσεις. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μια και πλησιάζει το τέλος, κανονική περίοδος. Κλείνει όμως η παρένθεση, δεν είναι ώρα να ασχολούμαστε με αλότρια. Διαμαντίδης. Τρία δευτερόλεπτα. Ναι. Τρία δευτερόλεπτα στον Μπάξτερ. Καμιά φορά οι πολλές πάσεις βλάπτουν. Στο σύν 19 ο Παναθηναϊκός. Στο κατάμεστο από οπαδούς του ΟΑΚΑ. Αρσλάν. Πέρασε εκεί μέσα στο ποτηλιάρισμα. Αλλά γύρισε και βρέθηκε ελεύθερο σούτ για την ΕΦΕΣ. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδατε. Τρίποντο από τον Κέτσμαν. 72-56. Ο οποίος είναι ο πιο σταθερός και στην άμυνα και στην επίθεση παίκτης της ΕΦΕΣ απόψε. Ο παίκτης με τη μεγαλύτερη διάρκεια, με την ουσιαστικότερη δηλαδή προσφορά και στα δύο άκρες του γηπέδου. Ένας παγκίτης δηλαδή, και δεν νομίζω ότι με τον Κέτσμαν κορυφαίο μπορεί να πάρει τέτοιο μάτς η ΕΦΕΣ. Μα στην ουσία αυτή τη στιγμή παίζει στο παρκέ το μεγάλο μέρος του πάγκου της ΕΦΕΣ. Ο Σόλομον από την ώρα που κάθισε δεν έχει ξανασηκωθεί, κάπου στα μέσα της τρίτης περίοδου. Και εδώ που τα λέμε, η ΕΦΕΣ παίζει και καλύτερα χωρίς τον Σόλομον. Τον απόψινό Σόλομον. Μάλλον αρνητικός είναι παρά θετικός. Σόλομον που βέβαια γενικώς δεν έχει σχέση με τον παίχτη που είχαμε μάθει στον Άρη, αυτόν τον άναρχο και απίθαρχο παίχτη. Έχει μπει σε άλλα κόλπα, ας πούμε, σε άλλο στυλ παιχνιδιού. Πειθαρχημένο, σοβαρό. Αλλά απόψε δεν ήταν τίποτα. Απλά δεν ήταν τίποτα. Ούτε ο Σόλομον του Άρη, ούτε ο Σόλομον της ΕΦΕΣ. Επίθεση 9. Σεπάνοβιτς έφτασε στο lay-up, αλλά ας το έξε. Γύρισε ο Παναθηναϊκός, ο Αρσλάν βρήκε περιθώριο για το σουτ. Η ΕΦΕΣ ξέρει ότι χρειάζεται θαύματα για να γυρίσει το μάτς και καμιά φορά υπερβάλλει. Σε αυτό το σουτ του Αρσλάν. Ο Παναθηναϊκός έχει μια αμυντική πεντάδα στο παρκέ με τον Καλαϊτζή, με τον Διαμαντίδη, με τον Μπάξτερ. Ντόμερκαν μέσα σε τρομερή φασαρία. Το rebound του Καλαϊτζή. Άλλος ένας που έχει βοηθήσει αθόρυβα, χωρίς να φαίνεται. Βλέπει κανείς ο αριθμός του και νομίζει ότι ήταν εντελώς περαστικός από το γήπεδο, αλλά... Εδώ μπορεί και να σκοράρει. Αρσλάν. Ήρθε εκεί η παγίδα, έπιασε το κόλπο. Και ο Καλαϊτζής τους χρειάζεται αυτούς τους δύο εύκολους πόντους. Το πρώτο του καλάθι. 74-56. Το πρώτο καλάθι του Καλαϊτζή και πρώτο του Παναθηναϊκού μετά από 3 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα στην τέταρτη περίοδο. Παρότι ο Παναθηναϊκός δεν σκόραρε, δεν έχασε και ιδιαίτερο έδαφος. Η ΕΦΕΣ δεν μπορούσε, δεν είχε άλλο τρόπο να τον κερδίσει γιατί ο Παναθηναϊκός ήδη πριν κάτω 48 πόντους του πρώτου ημιχρόνου. Δεν έχει σκοράρει 26 ως τώρα στο δεύτερο μέρος, ούτε λίγους ούτε πολλούς. Παρ' όλα αυτά η ΕΦΕΣ δεν μπορεί ούτε καν να τον πλησιάσει, δεν μπορεί να την αισθανθεί, να τον απειλεί, να τον φοβήσει. Έλεγα στην αρχή ότι ο Παναθηναϊκός για να πάρει αυτό το μάτς θα χρειαστεί όλους τους παίκτες σε καλή κατάσταση και ειλικρινά δεν μπορώ να βρω ποιος υστερεί σήμερα. Δεν είναι όλοι αυτοί οι παίκτες μέσα στο παρκέ, δεν είναι και ο Σόλομον και ο Ντομερκάν. Δεν υπάρχει λόγος να μην παίξει, να δώσει ανάσες. Είναι και ξεκούραστος ο Νικόλας. Καλάθι από τον Νίκολα Πρκάτσιν, 74-58.
8 πόντια από τον Κροάτη. 14 έχει βάλει ο Ντόμερκαντ. Σχεδόν όλους στο πρώτο ημίχρονο. 16 πόντι. Χατζηβρέτας αστόχησε στο πρώτο του σουτ. Μάλλον το εκβίασε εδώ. Ο Σόλομον το επέστρεψε με κάπου σχεδόν 10 λεπτά στον πάγκο. Φάουλ του Λάκοβιτς. Δεν υπάρχουν βολές. Έγινε νωρίς το ξεκίνημα της προσπάθειας του Πρικάτσιν. Εδώ είναι το φάουλ. Για τον Λάκοβιτς ήταν το τρίτο. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Στσεπάνοβιτς με 4. Η έφεση τον Κούτζο και τον Πρικάτσιν. Φάουλ του Αλβέρτη στην baseline, μακριά από εκεί που έσδωνε η μπάλα. Πάνω στον Κέτσμαν. Πρικάτσιν με τον Μπάξτερ. Στο ρυθμό που παίζεται το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχεί. Κέτσμαν τα έβαλε με όλους. Ο Πρικάτσιν τελείωσε τη φάση. Με μια φάση που μοιάζει με το ψωμοτήρι του. 74-60. Αλβέρτης, Μπάξτερ, παίρνει φάουλ, τόσο το καλύτερο, 24 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Με αυτό ακριβώς παίζεται εδώ και τόση ώρα η ΕΦΕΣ. Η ΕΦΕΣ έφαγε σχεδόν 40 δευτερόλεπτα για να πετύχει ένα καλάθι με τον Πρικάτσιν. Κατέβασε διαφορά βέβαια 14, αλλά με τους ρυθμούς που σκοράρουν στην τέταρτη περίοδο δύο ομάδες, για να βάλει 14 πόντους η ΕΦΕΣ θέλει άλλη μια περίοδο. Πέμπτο φάουλ του κυρίου Πρικάτσιν, ο οποίος... Καλαϊτζής. Λάκοβιτς. Καλαϊτζής στον Μπάξτερ. Βήματα. Βήματα από τον Μπάξτερ. Ο Παναθηναϊκός που βγήκε τώρα αυτός να πιέσει. Να κάνει λίγο πιο δύσκολη τη ζωή των Τούρκων, να τους... Να κερδίζει λίγα δευτερόλεπτα. Να κερδίζει δευτερόλεπτα, ακριβώς. Με αιχμή πάντα τον Καλαϊτζή απέναντι στον Σόλομον. Ντόμερκαντ. Άθλιο σουτ. Τι θέλει τώρα ο Ντόμερκαντ. Ζητάει φάουλ. Πάμε για το τελευταίο πεντάλεπτο. Παναθηναϊκός πάντα μπροστά. Με διαφορά που έχει φτάσει ως και τους 25 πόντους, 68-43 ήταν. Τώρα έχει μειωθεί στους 14. Και 3-17 θα λέγα εγώ. Βιάστηκα να το προϊονίσω. Αλλά η πάσα του Κέτσμαν, παραλίγο αστείλει παλά στην Κοζάνη, στο παλιό της σπίτι. Φωνάζει ο Σόλομον. Τι λίγα τον τζίπησε τώρα το Σόλομον. Τράκαρε πάνω στον Καλαϊτζή επιστρέφοντας και πήγε να του πετάξει την μπάλα. Ο Σόλομον που τα έχουμε επιδείτε από τι έγινε. Είναι ο Καλαϊτζής εδώ. Είναι τα υπόλοιπα του προηγούμενου αγώνα, τα υπόλοιπα των αγώνων Άρη Παναθηναϊκού. Την μπάλα θα του δώσει ποτέ. Σιγά. Μπάλα πρέπει να έχει αρχιοθετηθεί στο σπίτι του Καλαϊτζή. Φάουλ του Κέτσμαν. Κέρδισε ο Αλβέρτης. Και ξεκάθαρο φάουλ, απορώ γιατί διαμαρτύρονται οι Τούρκοι. Πριν πάντως που έβαλες φωνές ο Σόλομον και πήγε να στήσει εκεί καυγαδάκι, κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού, με πρώτον τον Λάκοβιτς, αδιαφορήσαν τελείως για τον Σόλομον, γύρισαν προς την εξέδρα και έκαναν νοήματα ήρεμα, ήρεμα. Και πραγματικά τούτη την ώρα, το τελευταίο που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός ή οποιοδήποτε εδώ που τα λέμε. Είναι... Η κυκλοφορία της μπάλας, γρήγορες πάσες, καλά screen τόσο από τον Μπάξτερ όσο και από τον Καλαϊτζή για να βγαίνουν οι υπόλοιποι για σουτ, κυρίως ο Αλβέρτης. Ένα screen πήγε να κάνει εδώ ο Μπάξτερ για να βγει κάποιος για σουτ. Για να βγει ο Καλαϊτζής για σουτ ίσως. Το έκανε το φάουλ. Και έκανε φάουλ. Το έκανε. Ο Βράντοβιτς δεν πάβει να διαμαρτύρεται στον Καρλ Γιούγκεμπρετ. Φιλανδό ρέφερι. Από τα μεγάφωνα γίνονται κλήσεις για φασαρία, για αποδοκιμασίες. Ντόμερκαντ. Στο να μπει η μπάλα χαμηλά, στον Κούτσο. Πού να πάει. Όμως, βρήκε στήριγμα. Κάποιον ξέχασε η άμυνα του Παναθηναϊκού, τον Κέτσμαν. 74-62.
Παναθηναϊκός που δεν τελειώνει το μάτς. Έχει τον αέρα της υπεροχής, έχει τον αέρα του καλύτερου. Εδώ η μπάλα έφτασε στον Μπάξτερ. Δεν σκοράρει ούτε σε αυτή την επίθεση. Έχω την αίσθηση ότι η πεντάδα που παίζει αυτή τη στιγμή είναι μη λειτουργική. Για πολλούς λόγους. 74-65. Πάλι ο Κέτσμαν. Που έχει 15 πόντους. Και μένουν 3 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα. Λάκοβιτς. Παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, αλλά θα θαλάσσωσε κι αυτός. Υπάρχει έκβηλη, ανησυχία αυτή τη στιγμή. Παναθηναϊκός που μοιάζει πνοτισμένος εδώ και 3-4 λεπτά. Ο Σόλομον, καλάθι και φάουλ. Ό,τι χειρότερο για τον Παναθηναϊκό. 74-68. Τέτοιος αυτόχειρας. Εδώ το τρίποντο του Σόλομον, το φάουλ του Καλαϊτζή. Τυχερός εδώ ο Αμερικανός. Αλλά η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς. Ο Μπράντοβιτς τραβάει στον πάγκο τον Μπάξτερ και τον Καλαϊτζή. Βάζει τον Φέμερλινγκ. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι πιο πολύ η μορφή του αγώνα ταιριάζει στον Μπατίστη. Ούτε στον Μπάξτερ ούτε στον Φέμερλινγκ. Οι Τούρκοι συνεχίζουν και παίζουν με ένα εξαιρετικά χαμηλό σχήμα. Μόνο ο Κούτσο, που δεν είναι και σπουδαίος επιθετικός παίκτης, είναι στο παρκέ. Ο Σόλομον μπήκε πιο γρήγορα μέσα. Δεν το μάθει το μάθημα του, το προηγούμενο μας. Τουλάχιστον απέφυγε το τετράποντο ο Παναθηναϊκός. Και Κουτλουάη στην πεντάδα του, αντί του Χατζιβρέτα. Και Διαμαντίδης. Ο οποίος πέρασε πριν, νωρίτερα, πριν το time out. Στη θέση του Καλαϊτζή. Και είπαμε και Φέμερλινγκ αντί του Μπάξτερ. Διαφορά είναι στους 7 όμως. Και θέλει 3 και 22. Και είναι στους 7 διότι το προηγούμενο καλάθι μέτρησε για 2 τελικά. Αλλιώς δεν εξηγείται. Και σαν έχω εγώ κάποιο λάθος. Όχι, σημείωση. Δεν έχεις κανένα λάθος, για 2 μέτρησε. Αλβέρτης. Τι έγινε τώρα. Φάουλ που κέρδισε ο Φέμερλινγκ και θα εκτελέσει βολές. Από τον Σόλομον. Ο Σόλομον βρέθηκε σε μειονεκτική θέση και κράτησε. Σόλομον που αθόρυβα έφτασε στα 4 φάουλ με αυτό. 74-67 λοιπόν, διαφορά στους 7. 15-2 είναι το σκορ της τέταρτης περίοδου υπέρ των Τούρκων. Η ΕΦΕΣ με το χαμηλό σχήμα που χρησιμοποίησε σε όλη την τέταρτη περίοδο υπνώτισε τον Παναθηναϊκό, τον αποσυντόνισε, τον έβγαλε από το παιχνίδι του, από τη λογική του. Και παρότι σκόραρε Στάγδιν, σταγόνα-σταγόνα έβαζε τα καλάθια η ΕΦΕΣ, κατάφερε να μειώσει γιατί απλά ο Παναθηναϊκός δεν έκανε τα σωστά πράγματα. Ο οποίος Παναθηναϊκός τώρα έχει 2 πόντους σε 7 λεπτά. Και δεν παίρνει ούτε έναν από τις βολές του Φέμερλινγκ, ο οποίος ένας σουτέρ από τη γραμμή του 90% έχει 1 στις 3 τώρα. Βάρινε η μπάλα, Δημήτρη. Το Μερκάντς, τον Σόλομον. Πώς με τον Λάκοβιτς κοντά του. Δεν μπόρεσε να διώξει την μπάλα ούτε ο Φέμερλινγκ ούτε ο Αλβέρτης και η διαφορά μειώνεται στους 5. Το σερί της ΕΦΕΣ είναι 11-0. Και μάλιστα σε μεγάλο βάθος χρόνο αυτό το 11-0, σε πάνω από 7 λεπτά. Το rebound από τον Διαμαντίδη και επιτέλους ένα καλάθι. Ανάσα. 76-69. Ακριβώς 2,5 λεπτά πριν το τέλος. Η έφεση του Διαμαντίδη στο χαμαλίκι εδώ απέφερε καρπούς. Κουτζό. Φάουλ. Φάουλ του Κουτλουάη. Μπάλα πέρασε χαμηλά την ώρα που έκλεινε η άμυνα πάνω στον Ντόμαρκαν. Δεν πέρασε μόνο τώρα χαμηλά. Περνάει με πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια χαμηλά εδώ και 4-5 λεπτά, όσο δεν είχε περάσει όλο το παιχνίδι, εκτός από τα πρώτα 3-4 λεπτά. Ας είναι ακριβώς όμοιο. Ο Φέμερλινγκ έχασε για τις 2 βολές. 76-70. 2-15. Είναι πάντως 7 ψυχή αυτή η εφεστήλση. Από μείον 25 να διεκδικεί νίκη. Σκληροτρέχει η ομάδα. Λάκοβιτς. Εδώ γύρισε πάλι σε μια ζώνη ΕΦΕΣ. Δεν ξέρω αν είναι μόνιμο ή είναι για αυτή την επίθεση. Ο Διαμαντίδης ήταν στο σίδερο. Σόλομον. Για 3. Έξω ευτυχώς. Το rebound κάποιος. Θα το μαζέψει ο Ντόμερκαν. Πήρε και φάουλ. Διαμαρτύρονται οι πάντες. Για βήματα του Ντόμερκαν.
Βολές για τον Παναθηναϊκό. Έχει τις ίδιες χαμένες βολές με τον Παναθηναϊκό τώρα 10, αλλά έχει εκτελέσει περισσότερες, 31. 76-71. 109 δευτερόλεπτα για να κρατήσει τα κεκτημένα ο Παναθηναϊκός. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ο Λάκοβιτς είδε τον Διαμαντίδη. Τον έκλεισαν οι Τούρκοι, του πήραν την μπάλα. Ο Διαμαντίδης ζητάει φάουλ, αλλά φάουλ δεν παίρνει. Σολομών. Βγήκε και ο Φέμερλινγκ να βοηθήσει εκεί. Κούτσο με τον Κουτλουάι μπροστά του. Επιθετικό φάουλ. Ο Ρέμς. Έκανε αυτό που δεν έκανε ο Ζούντεκ, που ήταν μπροστά στη φάση και κάτω από το καλάθι, αλλά... Εδώ το light κορμί του Κουτλουάι, στη σύγκρουση με τον Κούτσο, βρέθηκε στο παρκέ. Πέμπτο φάουλ για τον Αλβανό σέντερ. Ένα και 23. Πάει κι αυτός. Δεν υπήρχαν όμως βολές, γιατί μπάλα ήταν στην κατοχή της ΕΦΕΣ. Όταν έγινε το φάουλ. Έχει χάσει και τον Κούτσο και τον Πρκατσίν. Ένα καλάθι θέλει ο Παναθηναϊκός να φέρει πάλι τη διαφορά στους 8 άραγε. Α, το βάλε ο Φέμερλινγκ. 70-71. Πάλι ο Διαμαντίδης κράτησε την μπάλα ζωντανή, τη φάση ζωντανή. Αστόχησε μεν στο δικό του βόλο, αλλά ήρθε ο Γερμανός, ο Φέμερλινγκ, να βάλει και σε αυτό το μάτς τη σφραγίδα του. Να πούμε τη σφραγίδα του, να βάλει εν πάση περιπτώσει το κατητής του. Ο Μπράντοβιτς ζητάει όσο το δυνατό μεγαλύτερη πίεση στον Σόλομον. Σόλομον πέρασε, έκλεισε ο Διαμαντίδης. Αυτό ήταν. 55 δευτερόλεπτα. Είμαστε πια πολύ κοντά στο φινάλε. Αν σκοράρει τελειώνει. Και επισήμως. Διαμαντίδη, Λάκοβιτς. Λάκοβιτς. Ναι! Στη Μόσχα. Μόσχα! Η Μόσχα θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό στα 39 δευτερόλεπτα. Ο Λάκοβιτς είχε χάσει δύο σουτ. Ήξερε ότι πλέον οι πιθανότητες ήταν με το μέρος του. 34 δευτερόλεπτα ακόμα. Οι Τούρκοι κερδίζουν βολές. Ο Μπράντοβιτς έχει πάει στην γραμματεία και διαμαρτύρεται. Αν βλέπω καλά, γιατί είμαι αρκετά μακριά εδώ που βρισκόμαστε, ο κομισάριος είναι ο Ζιχ, ο Πολωνός. Ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Από το Σουλούπι και την Κοψιά, αυτό φαίνεται. Για να δούμε σε ποιον πάει ο Μπράντοβιτς. Αυτό κατευθύνεται, αλλά είναι αυτός. Θα φάνει. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού φωνάζουν όταν το κύπελο σηκώσω. Ναι, βέβαια, ο Ζιχ. Ζιχ. Ήδη οι πρώτοι βιαστικοί φεύγουν. Για να μην πέσουν και πάνω σε κίνηση, γιατί... Θα έχει κίνηση με τόσο κόσμο εδώ. Θα έχει κίνηση πραγματικά με 20.000 κόσμο εδώ πέρα. 80-73. Φάουλ πριν η μπάλα ζωντανέψει, πριν μπει στο παρκέ, πριν αρχίσει να κυλάει ο χρόνος. Στα 34 δευτερόλεπτα. Να ο Λάκοβιτς πέτυχε το καλάθι μαχαιριά στην καρδιά των Τούρκων. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος έτοιμος να πανηγυρίσει κι αυτός. Παναθηναϊκός από το 96 που το πρώτο σήκωσε, που πρωτοπήρε το κύπελλο, είναι η πιο πετυχημένη ομάδα στην Ευρώπη βάσει αριθμών. Και βάσει κυπέλλων και βάσει Final Four και βάσει ό,τι θέλεις. Τρία τρόπαια το 96 στο Περσί, στο Παρίσι, το 2000 στη Θεσσαλονίκη απέναντι στη Μακάμπη, το 2002 στην Πολόνια, κοιτάξτε εδώ, πολύ τρυφερό στιγμιότυπο. Δύο στις δύο από τον Λάκοβιτς, 82-73, νομίζω ότι αυτή η εικόνα είναι η εικόνα της βραδιάς. Ο Αμπία στόχησε. Ο παίχτης του Παναθηναϊκού έκανε ένα δωράκι στον Σόλομον. Ο Κέτσμαν δεν μπόρεσε. Η ΕΦΕΣ πολιορκεί το καλάθι, αλλά δεν νομίζω ότι πια μπορεί να αλλάξει οτιδήποτε. 82-76. Ηρωνικό χειροκρότημα στον Σόλομον, αλλά μένουν 13 δευτερόλεπτα. Και ο Παναθηναϊκός φραγίζει πια το εισιτήριό του. Ο Παναθηναϊκός γίνεται η 16η ελληνική ομάδα που πάει σε Final Four. 17 αν συμπεριλάβουμε την ΑΕΚ, η οποία είχε παίξει τους 4 της Ευρωλίγκα τη χρονιά της διάσπασης. Που δεν υπήρχε όμως Final Four, ναι. Συνεχίζει δηλαδή την παράδοση που ξεκίνησε ο Άρης το 88, το 89 και το 90 με τα 3 δικά του Final Four, που όμως δεν πήρε κύπελο και δεν έπαιξε ποτέ τελικό. Μετά είχαμε μια διετία ανομβρίας. Το 93 ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα έμεινε και αυτός εκτός τελικού. Το 94 και το 95 είχαμε την διπλή ελληνική εκπροσώπηση, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, χωρίς ομοστρόπαιο. Το 96 το πρώτο αίμα για το ελληνικό μπάσκετ, Παναθηναϊκός του Ντομινίκ στο Παρίσι. Το 97 ο Ολυμπιακός πήγε μόνο στη Ρώμη και το πήρε.
Το 98 η ΑΕΚ πήγε στο Final Four στη Βαρκελόνη, έπαιξε τελικό. Αλλά έχασε από την Κίντερ του Μεσίνα. Το 99 ο Ολυμπιακός στο Μόναχο. Εκτός τελικού τη χρονιά τη Αλγύρης. Το 2000 ο Παναθηναϊκός επί ελληνικού εδάφους στη Θεσσαλονίκη, θριαμβευτής. Το 2001 με τα δύο κύπελλα βραδυτριών. Ο Παναθηναϊκός έχασε τον τελικό της Ευρωλίγκας στο Παρίσι. Η ΑΕΚ έπαιξε στους 4 της Ευρωλίγκας. Έχασε από την ΤΑΟ. Και το 2002 το έπος του Παναθηναϊκού στην Πολόνια απέναντι στην γηπεδούχο Κίντερ μπροστά στους δικούς τους οπαδούς. Ακολούθησαν δύο χρόνια από όπου το ελληνικό μπάσκετ απουσίασε από τα Final Four. Βαριά χειμωνιά, αλλά νομίζω ότι απόψε έχουμε εσύ μιλήσετε για τη ρωσική άνοιξη. Νωρίτερα να μιλήσω για την άνοιξη του ελληνικού μπάσκετ, γιατί δεν είναι απλά η πρόκληση του Παναθηναϊκού, είναι ότι γίνεται μπροστά σε 20.000 κόσμο, σε τηλεοπτικό παιχνίδι, σε παιχνίδι που το βλέπει όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Το μάτς τελείωσε, υπάρχουν κάποια αντικείμενα που πέφτουν, δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή ότι δεν έκαναν 40 λεπτά, γιατί οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, ενώ κάποιος πήγε να επιτεθεί στον Πρικάτσιν, δεν υπάρχει λόγος να γίνονται αυτά. Κανένας απολύτως λόγος. Τυχώς έφυγαν οι παίκτες. Μόνο εδώ στο τέλος πήγε να χαλάσει λίγο το ειρηνικό κλίμα. Τυχώς επενέβησαν πιο ψύχρεμοι, πριν έχουμε τίποτα παρατράγουδα. Η βραδιά τελειώνει μέσα σε τρελό πανηγύρι, σε πράσινο πανηγύρι. Ο Παναθηναϊκός θα πάει για 7η φορά στην ιστορία του να διεκδικήσει το κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης στο μπάσκετ. Παναθηναϊκός έχει πάρει ήδη 3. Έλα. Έχει παίξει ένα τελικό χαμένο, δύο ημιτελικούς χαμένους. Η Μόσχα τον περιμένει, η Μακάβη τον περιμένει. Παρασκευή 6 Μαΐου στις 7 και 10 το βράδυ και στην κοινότητα της Σούπερ Σπορ 1. Παναθηναϊκός που απόψε, Νίκο, πέτυχε δύο νίκες. Μία ψυχοβγαλτική αγωνιστικά και ήταν καλύτερος και μπορούσε να έχει τελειώσει πολύ πιο νωρίς το παιχνίδι. Έστω με αυτό το 84-76 που μπορούσε να είναι θρίαμβος, πραγματικός θρίαμβος όσον αφορά τη διαφορά. Όχι μια νίκη 8 πόντων. Και πέτυχε μια δεύτερη νίκη γιατί ο κόσμος του στάθηκε στο ύψος του. Ήρθαν 18.000 άνθρωποι εδώ. Δεν άνοιξε μύτη. Αυτή η νίκη ήταν πιο δύσκολη και ίσως και πιο μεγάλη. Μπες περιπτώσει, ας το θέσουμε ότι πέτυχε δύο νίκες. Ναι. Ας πούμε ότι είναι σοβαρές οι νίκες. Γιατί η μία χωρίς την άλλη δεν θα είχε σημασία. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κατάφερε να στείλει μέσω της τηλεοπτικής εικόνας σε όλη την Ευρώπη το μήνυμα ότι μπορεί να κερδίσει με τον κόσμο του εδώ και με τον κόσμο του να είναι πολιτισμένος, να κάνει, να στείλει το δικό του χορό στην εξέδρα χωρίς καμία απολύτως ακρότητα, με εξαίρεση κάποια αντικείμενα που έπεσαν την ώρα που αποχωρούσαν οι Τούρκοι, και το οποίο όμως, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μεγάλος λογαριασμός, δεν είναι κάτι που αξίζει καν να το συζητάμε. Από αύριο αρχίζει ο γλυκός πονοκέφαλος, ο γνώριμος από όλα αυτά τα Final Four των ελληνικών ομάδων. Ποιες πτήσεις, ποια ξενοδοχεία, ποια δωμάτια, πόσα εισιτήρια, ποια εισιτήρια, πώς θα ακουστούν οι Έλληνες μέσα στο πλήθος των αλλοδαπών. Ρώσων, Εβραίων που ήδη έχουν πάρει μεγάλη πλειοψηφία των εισιτηρίων. Ότι στον ημιτελικό οι ουδέτεροι Ρώσοι θα είναι μάλλον με τον Παναθηναϊκό παρά με τη Μακάμπη, το οποίο θα είναι ένα όπλο, γιατί μάλλον θα φοβάται περισσότερο τη Μακάμπη παρά τον Παναθηναϊκό, την πρωταθλήτρια Ευρώπης δηλαδή, παρά το outsider που έχει τρία χρόνια να σκαφαλώσει στην κορυφή, η CSKA. Αλλά νομίζω ότι αυτή η συζήτηση μέχρι τότε πάει πολύ μακριά. Αλλά σε πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δικαιούται να απολαύσει τον νέκταρ της πρόκρισής του, να πιει τη σαμπάνια για την πρόκρισή του απόψε. Να περάσει καλό Πάσχα, να προετοιμαστεί για 20 μέρες. 22 αν μετράω καλά είναι. Και εξάλλου εδώ που τα λέμε, Νίκο μου, σε ένα Final Four που παίζει μια ομάδα που έχει ντυθεί μία φορά φέτος, η CSKA, όλοι οι άλλοι είναι outsider. Ο Παναθηναϊκός πάει στη Μόσχα με πολλά να κερδίσει και τίποτε να χάσει. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Παναθηναϊκός είναι ο θριαμβευτής. Η βραδιά τελείωσε όπως τη θέλαμε. Τελείωσε δηλαδή με τον Παναθηναϊκό νικητή και χωρίς ουσιαστικά κανένα παρατράγουδο. Κάποια ελάχιστα τα οποία νομίζω ότι με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί δεν αξίζει καν να τα μνημονεύσουμε παραπάνω. Λοιπόν, οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν μπει στο παρκέ, έχουν στήσει ένα μικρό πάρτι, εντελώς ειρηνικό βέβαια. Ναι. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν έχουμε τελειώσει τη βραδιά μας. Καθόλου. Η βραδιά περνάει στο τρίτο μέρος της τώρα, το post-game που θα λέγαμε στην Αμερική. Σε λίγο, πολλές απευθείας συνδέσεις εδώ με το ΟΑΚΑ μέσα στην εκπομπή που ακολουθεί, το Champions Zone. Για τη συνέντευξη τύπου, για οτιδήποτε άλλο ήθελε προκύψει. Και ίσως και για κάποιες πληροφορίες για επίδοξους ταξιδιώτες πια για τη Μόσχα, διότι μην αμφιβάλλετε, έχει γίνει ένας προγραμματισμός από τον Παναθηναϊκό, το οποίο οι παίκτες αυτή τη στιγμή επιστρέφουν. Όπως σε κάθε καλή καλλιτεχνική παράσταση, όπως σε κάθε συναυλία. Το μπις, το encore. Για το encore. Το ακόμα που λέμε. Νάτι, λοιπόν, οι θριαμβευτές της βραδιάς έμειναν όρθιοι σε μια
πολύ δύσκολη και ψυχοβγαλτική, όπως την χαρακτήρισε προηγουμένως, σειρά αγώνων με την ΕΦΕΣ Πίλσεν, η οποία για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά έχασε το εισιτήριο στο παραπέντε, στο παραλίγο. Στη μία ήττα, στις λίγες λεπτομέρειες. Τι γίνεται τώρα, γιατί κάνουν χώρο. Α, το όλε θα γίνει, μάλιστα. Γιατί κάποιοι έκαναν... Ο Μπάξτερ ακόμα χτες ήρθε στην Ελλάδα, που λέει ο λόγος, αλλά το έχει καταλάβει. Κάποιος θα του το δασκάλεψε. Κανάς Αλβέρτης, κανάς Κουτλουάι. Το πανηγυράκι το ξέρει, ναι. Λοιπόν... Οι φωτογράφοι προσπαθούν να πάρουν θέσεις και νομίζω ότι αξίζει να το δούμε αυτό. Αξίζει, ναι. Είναι ένας πανηγυρισμός στον οποίο δικαιούται ο Παναθηναϊκός, δικαιούνται οι οπαδοί του. Πήγε με το σπαθί του στη Μόσχα. Με δύο πολύ μεγάλες νίκες επί της Φορτιτούδος στο τέλος του προηγούμενου γύρου και επί της ΕΦΕΣ Πίλσεν σήμερα, σε εμάς τα οποία κρεμόταν η ζωή του, κρεμόταν η τύχη της χρονιάς του. Και εδώ που τα λέμε, για να είμαστε και ειλικρινείς 100%, όταν ξεκινούσε η σεζόν και πριν από τις προσθήκες του Μπάξτερ και του Κουτλουάη, μετά από την ανομβρία αυτών των δύο χρόνων, δεν παίρναμε και όρκο ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να πάει στο Final Four. Είχαμε αρχίσει να φοβόμαστε ότι ήρθαν ξανά δύσκολα χρόνια, πέτρινα χρόνια με τις ελληνικές ομάδες. Ότι τα Final Four ήταν απαγορευμένοι καρποί για το ελληνικό μπάσκετ. Επιθυμούμε αλλά... ότι ήμασταν ένα σκαλοπάτι πιο κάτω. Επαναλαμβάνω ότι απόψε είναι μια πρώιμη άνοιξη. Είναι κάτι πολύ ωραίο για το ελληνικό μπάσκετ να ξαναβλέπουμε ομάδα μας. Θα ξαναδούμε, μάλλον, για να χρησιμοποιήσω το σωστό χρόνο, σε 20 μέρες από τώρα σε Final Four. Είναι πολύ καλό που είδαμε ένα γήπεδο γεμάτο. Ακόμη καλύτερο ότι δεν έγινε τίποτε απολύτως που να σπηλώσει την πρόκριση του Παναθηναϊκού. Την θα έχουν να πούν κάτι οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι, οι οποίοι έφυγαν ικανοποιημένοι από εδώ, οι επίσημοι ικανοποιημένοι, χαμένοι ικανοποιημένοι, ικανοποιημένοι όμως από τη φιλοξενία. Ήρθε και μας χαιρέτησε. Μας χαιρέτησε, φεύγοντας πραγματικά. Νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρχει πάρα πολύ. Να, ο Κουτλουάη. Πάντοτε. Με τις γυναίκες του. Πάντα, με μεγάλες κατακτήσεις. Δύο είναι τα ισχυρά όπλα του Κουτλουάη εκτός από το σου του. Το σεξ απειλ του και οι δημόσιες σχέσεις. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Αυτά για τώρα. Σε λίγο ξανά μαζί σας. Αν για κάποιο λόγο έχετε σκοπό να εγκαταλείψετε τη συχνότητα στις καληνυχτίες, αν θέλετε να βγείτε, ας πούμε, να το γιορτάσετε. Αλλιώς, μείνετε μαζί. Σε λίγο και πάλι μαζί όλοι εμείς που ήρθαμε εδώ να καλύψουμε την βραδιά μέσα στην εκπομπή. Μην τα λέμε, γιατί είμαστε πολύ. Θα μας ξαναδείτε εξάλλου σε 10 λεπτά από τώρα όλους. Σε λίγο, χαίρετε.